Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς συνταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλώς μας ήρθετε και για την ώρα που ακολουθεί, μείνετε στη συντροφιά μας. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση, γιατί εκτός από την συγκινητική ιστορία και όλα όσα έχουμε να ακούσουμε, θα χρειαστεί η προσευχή όλων μας για ένα εμπόδιο, για μια δυσκολία που έχει προκύψει στην ζωή ενός συνανθρώπου μας. Τα τηλέφωνά μας και το πρωινό στη διάθεσή σας και όπου γης papaki@hotmail.com για ό,τι θέλετε εσείς να μας στείλετε ηλεκτρονικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θαύμα, ένα ιδιαίτερο θαύμα, ένα μεγάλο θαύμα. Πρόκειται για το θαύμα της Δαβιδούλας, ενός μικρού κοριτσιού που είναι τετραπληγικό, που ζει όμως και αγωνίζεται και που θα έχουμε την ευκαιρία και το πώς τα κατάφερε να γεννηθεί να μάθουμε, αλλά και την ίδια να ακούσουμε, η οποία από το δικό της το αναπηρικό καροτσάκι θα μας πει ποιήματα και τραγούδια, θα μας γεβάσει εκθέσεις που έγραψε για τον Όσιο Δαβίδ, για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή και για τον Παύλο Μελά. Η Δαβιδούλα που ζει από θαύμα και είναι η ίδια ένα θαύμα, που ζει στο αναπηρικό καροτσάκι της, πρέπει να κάνει ένα ακόμα μεγάλο χειρουργείο. Γι' αυτό το χειρουργείο καλούμε όλους σας να τη στηρίξουμε με την προσευχή μας. Για τη Δαβιδούλα οφείλουμε ευχαριστίες που μας την γνώρισε και έτσι την γνωρίζουμε και εμείς σε εσάς, στην κυρία Μαρία Μελετίου Μακρύ. Η κυρία Μακρύ το 2008, το Δεκέμβριο, στην εκπομπή του μακαριστού πατρός Δανιήλ Γούβαλη στην Εκκλησία της Ελλάδος, είχε αναφερθεί σε αυτό το θαυμαστό γεγονός με την μικρούλα τότε Δαβιδούλα. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε, για να φτάσουμε στην συνέχεια να ακούσουμε και την φωνή από αυτό το μικρό κοριτσάκι που ζει στην Πάρο και που μιλάει τηλεφωνικά σε όλους μας από το αναπηρικό της καροτσάκι. Προσευχή λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, τίποτε άλλο. Προσευχή από όλους μας και ο καλός Θεός θα δώσει την καλύτερη λύση. Όμως καλύτερα να μην πούμε τίποτε περισσότερο εμείς σε αυτό το σημείο. Ας ακούσουμε τα όσα προετοίμασε για εμάς και την ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας η κυρία Μαρία Μελετίου Μακρύ. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοσταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Το Δεκέμβριο του 2008, προσκεκλημένη στην εκπομπή «Θαύματα και θαυμάσια» του αξιολάτρευτου και λησμόνητου μακαριστού πνευματικού μας πατέρα γέροντος Δανιήλ Γούβαλη, συνομιλούσαμε, όπως θα ακούσετε τώρα, με την κυρία Καλλιόπη Κουτσορίζου για το μέγα θαύμα του Οσίου Δαβίδ με τη Δαβιδούλα. Ένα θαύμα των θαυμάτων με το οποίο δοξάζεται ο Θεός και με τη βοήθεια της βαθιάς πίστης και προσευχής της οικογένειας και με τις προσευχές τόσων πιστών που παρακάλεσαν, αλλά και με τις προσευχές προπαντός
του γέροντος Κυρίλου, του μακαριστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ. Προσκεκλημένη σήμερα στην εκπομπή του κυρίου Λυκούργου Μαρκούδη, του Διευθυντού Προγράμματος του Ραδιοσταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον οποίον και ιδιαίτερα ευχαριστούμε, αφού ακούσουμε την εκπομπή του 2008, θα συνεχίσουμε το αληθινό μας παραμύθι με τη Δαβιδούλα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Το μεγάλο θαύμα με τη Δαβιδούλα». Θα μας βοηθήσει σε αυτή την εκπομπή η κυρία Μαρία Μακρύ Μελετίου, η οποία θα μας παρουσιάσει ένα καταπληκτικό θαύμα, το οποίο έγινε με τη δύναμη και την πρεσβεία του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος, του Ενεβία. Ας σας ακούμε, κυρία Μαρία. Πατέρ Δανίλ, θα μου επιτρέψετε σήμερα στην εκπομπή μας να αρχίσω με έναν τρόπο που εσείς ποτέ δεν συνηθίζετε, με ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι όμως αληθινό και μετασχηματισμένο, ώστε να ταιριάζει με την πίστη μας. Η πεντάμορφη αγάπησε το τέρας και η μεγάλη αγάπη της το μεταμόρφωσε. Έτσι και εμείς θα αγαπήσουμε το μωράκι μας και μιας και για μας νεράιδα είναι η Παναγία μας, θα το αγαπήσει πολύ και εκείνη και που ξέρετε μπορεί να το μεταμορφώσει. Μπορεί από τέρας να το κάνει πεντάμορφη. Και με αυτό το παραμύθι και με πολλά άλλα μεγάλωνε στην κοιλιά της το παιδάκι της, δίπλα στα άλλα της δύο, η κυρία Καλλιόπη Κουτσορίζου. Και συμπλήρωνε το βίο του ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Καλλιόπη. Και αν δεν μας το μεταμορφώσει η Παναγία μας, τότε τι πειράζει. Εμείς θα το έχουμε όλη μέρα στα χέρια μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος μας είπε, θα μεγαλώνουμε έναν άγγελο του Θεού. Θα τον ταΐζουμε, θα το χορεύουμε, θα το τραγουδάμε όλοι μαζί, όλη μέρα. Η κυρία Καλλιόπη, σύζυγος του κυρίου Δημήτριου Κουτσορίζου, τελείωσε τη σχολή Ωμέγα και εργάστηκε ως υπάλληλος σε γραφείο ταξιδίων στο Χολαργό όπου κέμενε. Από όταν όμως απέκτησε το πρώτο της παιδί, άφησε την επαγγελματική της καριέρα και έγινε μητέρα. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα που όλες οι αξίες κλονίζονται, σήμερα που και στην Ελλάδα μας, μια ορθόδοξη χώρα, γίνονται αυτά που όλοι ακούμε και όλοι βλέπουμε. Η σημερινή εκπομπή μας αποτελεί κόντρα στους καιρούς. Το μέγα θαύμα της Δαβιδούλας που έγινε διευχών του γέροντος Κυρίλου θέλησε ο Όσιος Δαβίδ και ο μακαριστός γέρον Ιάκωβος να ακουστεί για πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή, πατέρα Δανίλ. Ώρα όμως να ακούσουμε τη φωνή της κυρίας Καλλιόπης, μαγνητοφωνημένη από μακριά, από την ωραία πάρο μας, όπου σήμερα ζει ακολουθώντας το σύζυγό της, ο οποίος εμπορεύεται τρόφιμα στα Κυκλαδονήσια. Γνωρίσαμε το μοναστήρι και τον Όσιο Δαβίδ το 2000. Θα πω για τη Δαβιδούλα, αλλά το μεγαλύτερο θαύμα που ήταν, που μας πήρε στην αγκαλιά του Όσιος Δαβίδ, που τον γνωρίσαμε, γιατί για μας, για την οικογένειά μας, αυτό ήταν το μεγάλο θαύμα. Το άλλο, εφόσον μας είχε στην αγκαλιά του, πορευόμασταν από το 2000 ό,τι και να μας έρθει. Η ησυχή ότι είμαστε στην αγκαλιά του Αγίου. Το 2000 ένα πένθος, ένα θάνατος στην οικογένεια μας έστειλε στο μοναστήρι. Εκεί συναντήσαμε τον πατέρα Κύριλο, ο οποίος ήταν σαν να μας περίμενε στο καθολικό του ναού με την κάρα του Οσίου Δαβίδ, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πατέρας Κύριλος. Ρωτάμε ποιος είναι ο πατέρας Κύριλος, θέλουμε να του μιλήσουμε. Μας κοίταξε, αφού προσκυνήσαμε πρώτα, λέει εγώ είμαι παιδιά, τι θέλετε, θέλουμε για εξομολόγηση. Είχαμε πάει ο σύζυγός μου, η κόρη μου που ήταν ενός έτους και εγώ. Λέει, περάστε στο αρχονταρίκι και θα σας φωνάξω να πάρετε το κέρασμα. Δεν περιμέναμε πολλή ώρα, μας φώναξε ο πατέρας, πήγαμε, κάθισα πάρα πολλή ώρα εγώ μέσα, μετά από λίγο πήγε και ο σύζυγος, κάθισε και ο σύζυγος η πρώτη μας εξομολόγηση. Όπως σας είπα, στο μοναστήρι είχαμε μόνο την Αναστασούλα μας, ήταν στην πρώτη δημοτικού. Α, μάλιστα. Και μόλις φύγαμε από το μοναστήρι, ο Άγιος την επόμενη χρονιά μας χάρισε το Θοδωράκι μας. Και τώρα και τη Δαβιδούλα βέβαια. Πολύ ωραία βέβαια. Εκείνη το μεγάλο θαύμα. Περιμένω, Αναστασία. Καλλιόπη. Το μοναστήρι έγινε σπίτι μας. Ανεβαίναμε μία έως και δύο φορές το μήνα όσο είμαστε Αθήνα, γιατί τώρα μένουμε στην Πάρο. Μάλιστα. Ο πατέρας Κύριλλος μας στήριζε, μας γνώρισε το Θεό, μας γνώρισε να εμπιστευόμαστε το Θεό, να φινόμαστε στην αγκαλιά του.
και μας είπε ότι ο Άγιος είναι κοντά μας ανά πάσα στιγμή και ό,τι και να μας έρθει στη ζωή μας να τον εμπιστευτούμε. Και έτσι από εκεί και πέρα άλλαξε τελείως η ζωή μας. Μπήκαμε στον χώρο της Εκκλησίας που ήταν χώρος χαράς για μας, γαλήνης, σαν να είμαστε σε ένα λιμάνι. Πολύ ωραία. Και βιώνουμε από το 2000 μέσα στη χαρά του Θεού. Ό,τι και να μας έρθει στη ζωή μας. Και ο σύζυγος και εγώ αλλά και τα παιδιά μας. Πολύ ωραίο. Συνεχώς έχετε, έτσι νιώθετε αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτή τη γαλήνη κοντά. Μα και νιώθουμε και τον Άγιο πολύ κοντά μας. Πολύ. Ό,τι και να είναι, γιατί ξέρουμε, εφόσον επιτρέπει ο Θεός, ό,τι και να έρχεται, ο Άγιος για το συμφέρον το δικό μας θα δώσει και τη λύση. Και πάντοτε έρχεται η λύση. Δεν καθυστερεί ποτέ. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Εφόσον ήρθε ο Θοδωράκης στη ζωή μας, μετά το Θοδωράκη καταλάβαμε τι σημαίνει η οικογένεια και είπαμε ότι αν θέλει ο Θεός, θέλουμε και άλλο παιδί. Και το επιδιώκαμε, αλλά δεν ερχόταν. Κάθε φορά λέγαμε στον πατέρα Κύριλλο, γέροντα, τα χρόνια περνάνε. Αυτή τη στιγμή είναι 46 ετών. Ναι. Έλεγε, όχι όποτε εμείς θέλουμε, όποτε θέλει ο Θεός. Κάθε φορά που πήγαινα το ίδιο μου έλεγε. Το 2007 τα Χριστούγεννα που πήγαμε να πάρουμε την ευχή του, να προσκυνήσουμε τους Αγίους, λέω, πατέρα Κύριλλε, περνάνε τα χρόνια, τι γίνεται. Δεν μου είπε τίποτα άλλο, θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο να έχεις μια ευλογημένη εγκυμοσύνη και με σταύρωσε. Το Μάρτιο επιβεβαιώθηκε η εγκυμοσύνη μου. Παίρνω το γέροντα, χάρηκε πάρα πολύ και με ευλογούσε. Ευλογημένη εγκυμοσύνη, ευλογημένη εγκυμοσύνη μου είπε. Δεν με στην Πάρο. Στην Πάρο δεν υπάρχουν νοσοκομεία, είπαμε θα ανέβω στην Αθήνα με κάποιον να βρω γιατρό. Μου σύστησαν στο νοσοκομείο Έλενας έναν γιατρό, ο οποίος ανέβηκα με την Αναστασούλα μαζί, ο οποίος δεν ήθελε να με αναλάβει λόγω του ότι ήθελε να κάνω τον προγεννητικό έλεγχο και μου επέβαλε να κάνω την αμνιοπαρακέντηση. Λέω, γιατρέ, δεν καταλάβατε, εγώ θέλω ένα γιατρό να με ξεγεννήσει, ό,τι και να είναι δεν θα κάνω εγώ τις εξετάσεις, απλά και μόνο τις αιματολογικές. Μπράβο. Άρχισε να μου αναπτύσσει τη θεωρία του ότι είναι πολύ επικίνδυνο γιατί είναι και η τρίτη μου κεσαρική, αλλά είσαι και σε μεγάλη σε ηλικία. Και αυτά τα έλεγε μπροστά στην Αναστασία, η οποία φοβήθηκε και έλεγε, γιατρέ, δηλαδή, τι εννοείται, ότι κάτι θα πάθει η μητέρα μου ή το μωρό δεν θα είναι καλά. Λέει, ξέρεις, η μητέρα σου είναι πολύ μεγάλη. Σε τέτοια ηλικία δεν γεννιούνται γερά παιδιά. Έτσι είπε. Ναι, και μας λέει ο γιατρός, αλλά και. Πάλι λέει να ψάξετε να βρείτε κάποιον άλλον, μας απέφυγε γιατί λέει τότε θα είμαι σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό και δεν θα μπορώ άλλωστε. Αλλά δεν ήταν έτσι, γιατί ναι. Τον ίδιο καιρό που γεννούσα εγώ ήταν και από την Πάρο κάποια κυρία που γεννούσε ο ίδιος ο γιατρός. Μάλιστα, για να σας αποφύγει λοιπόν. Ναι, βέβαια. Ναι. Ψάξαμε, βρήκαμε άλλο γιατρό, ο οποίος μόλις με είδε, μου λέει, άρχισε να σημειώνει εξετάσεις. Ο γιατρέ, συγγνώμη, θα με ακούσετε. Λέει, να σου γράψω, λέει, μια σειρά από εξετάσεις πρώτα και όταν μου τις φέρεις θα τα πούμε. Λέω, γιατρέ, συγγνώμη, τι εξετάσεις, μήπως εννοείται, λέω, προγεννητικό έλεγχο με αμνιοπαρακέντηση και όλα αυτά. Βέβαια, λέω, κίνδυνος είμαι πάρα πολύ μεγάλος. Λέω, δεν θα κάνω, λέω, καμιά εξέταση, γιατρέ. Λέει, δεν θα κάνεις, το ξέρεις, λέω, ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο να γεννήσεις ένα παιδί άρρωστο. Λέω, γιατρέ, ό,τι και να είναι αυτό το παιδί, εγώ ήρθα σε εσά να με ξαγεννήσετε, όχι να μου πείτε. Εγώ δεν σας αναλάβω εάν δεν μου φέρεις την αμνιοπαρακέντηση. Και τον ρωτώ, πείτε ότι σας τη φέρνω και ότι το μωρό δεν θα είναι καλά. Θα με ξεγεννήσετε, έτσι, και σάλι βέβαια. Και λέω, δηλαδή, δεν θα με αναλάβετε, γιατρέ. Τι θα μου συστήσετε όταν σας φέρω ότι αυτή η εξέταση δεν θα βγει καλή, τη θεραπευτική έκτρωση. Γύρισε με αυθάδια βέβαια και μου λέει, φιλολογική συζήτηση, θα ανοίξουμε τώρα. Άλλωστε λέει, εγώ δεν μπορώ να φέρω στον κόσμο παιδιά που να έχουν πρόβλημα. Α, μάλιστα, τα σκοτώνει ο γιατρός. Έτσι ακριβώς. Και μου λέει, δεν μπορώ να φέρω στον κόσμο παιδιά που να έχουν πρόβλημα. Άλλωστε έχει γεμίσει ο κόσμος, λέμε, άρρωστα παιδιά και είμαστε υπεύθυνοι. Ήδη είχα σηκωθεί εγώ, ευχαριστώ πολύ και έφευγα. Μάλιστα, και σκεφτόσουν, τους Σπαρτιάτες μου είπες χθες, που σκότωναν τα σακατεμένα παιδιά, έτσι μου έλεγες. Η δεύτερη, στο μυαλό μου ερχόταν ο Κιάδας και ο Χίτλερ. Και λέω, σε μια εποχή του Κιάδα, που τα πετάμε τα παιδιά, ή το Χίτλερ που ήθελε να κάνει την τέλεια φίλη. Αυτό ζούσα τον Κιάδα και την εποχή του Χίτλερ μέσα στο νοσοκομείο το 2007.
Κάθε φορά βέβαια που έβγαινα από το γιατρό, τηλέφωνο στον πατέρα Κύριλο. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Με το χαμόγελο. Πάντα. Δεν αφήνει, ο Άγιος μαζί σου. Δεν αφήνει. Και πράγματι δεν άφησε, γιατί η οικονομία του Θεού και του Αγίου μας έστειλε μέσα στο νοσοκομείο. Η μεγάλη πρόνοια του Θεού, στην κυρία Νίκη Καπόλα που είναι βιοχημικός, είναι άνθρωπος με φόβο Θεού, μου είπε μην ανησυχείς, θα βρεθεί και γιατρός, θα βρεθεί και όλα θα πάνε καλά. Και πάντοτε με τον πνευματικό μας, τον πατέρα Χρυσόστομο που είναι στη Λουγκοβάτα, παιδιά έλεγε κάτι που δεν θα ενοχλήσει. Πήραμε την ευλογία του, είπαμε ότι η γιατρός μας είπε έτσι. Και παιδιά λέει δεν νομίζω να πειράζει, λέει το μωρό, ας το κάνετε. Λέμε στον πατέρα Κύριλο, εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, να το κάνουμε. Εκεί ήταν που έγινε. Έτσι, το μεγάλο. Τον υπέρηχο, βέβαια, ξέχασα να σας πω ότι στην αρχή της εγκυμοσύνης, μόλις επιβεβαιώθηκε, διάβαζα τα βιβλία πάλι του Οσίου Δαβίδ και του πατρός Ιακώβου. Σταύρωνα την κοιλιά μου με το λάδι των Αγίων, διάβαζα την παράκληση και τα είχα πάντοτε στο προσκέφαλό μου. Ένα βράδυ, αρχές της εγκυμοσύνης, πριν ανέβω στην Αθήνα να βρω γιατρό, είδα τον πατέρα Ιάκωβο στον ύπνο μου που μου είπε «γερό, γερό θα είναι». Αλήθεια, που δεν είχες γνωρίσει Καλλιόπη, μόνο από το βιβλίο. Όχι, μόνο από τα βιβλία και στο μοναστήρι που πήγαινε. Έτσι. Και πνευματικά παιδιά του πατρός Ιακώβου και είδα στον ύπνο μου τον πατέρα Ιάκωβο που μου είπε «γερό, γερό θα είναι». Και μία γαλήνη, μία ηρεμία, μία γλυκύτητα, άνοιξα τα μάτια μου και σαν να ήταν μέσα στο δωμάτιο. Και ήμουνα σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Ένιωσα πολύ πολύ μεγάλη δύναμη. Το ίδιο και ο Δημήτρης όταν το είπα και στην Αναστασούλα μου. Τηλεφώνησα στο μοναστήρι, το είπα στους πατέρες, όλα καλά θα πάνε, όλα καλά θα πάνε. Πάντοτε η αισιοδοξία και η δύναμη που έπαιρνε. Όταν πήγα στο υπέρηχο, ήταν δύο κυρίες μπροστά σε οθόνες και ένας άλλος κύριος. Άρχισαν, μετρούσαν από εδώ, μετρούσαν από εκεί. Κάποια στιγμή βλέπω τα βλέμματα, άλλαξαν, ψήφιροι, άρχισαν να φωνάζουν. Ερχόταν κι άλλος, ερχόταν κι άλλος μέσα, κοίταζαν, μετρούσαν από εδώ, κάναν από εκεί. Μαζεύτηκαν γύρω στα 10 άτομα και παραπάνω μέσα στο δωμάτιο. Με αυτά που βλέπανε. Οπότε λέω, συγγνώμη, συμβαίνει κάτι. Δεν μας σώσαν τα λόγια τους, δεν μου έλεγαν κάτι. Λέω, βλέπετε κάτι, λέω στο μωρό. Βέβαια δεν με ανησύχησε να σας πω τίποτε από όλα αυτά. Εγώ άκουγα ότι γερό γερό θα είναι και ο πατέρας Κύριλλος που μου έλεγε ότι όλα καλά θα πάνε, ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθη. Μην φοβάσαι. Κάθε φορά που έπαιρνα τηλέφωνο, όταν μου λέγανε οι γιατροί είσαι μεγάλη, έχεις αυτούς τους κινδύνους, μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι, πάντοτε αυτό άκουγα από τον γέροντα και αυτό ήταν μέσα στο μυαλό μου, στο νου μου. Αντιχούσε μέσα η φωνή. Ναι. Εκεί που ήμουνα εγώ τους έβλεπα και έλεγα τώρα να τελειώνουν. Δεν μπορούσα να καθίσω άλλο εκεί. Θα είμαι έτσι, μου είπατε. Και λέω συγγνώμη, μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε. Α, όταν άρχισαν και έλεγαν, μιλούσαν και κάπου πιο δυνατά. Έλεγαν κοίταξε, μα πώς είναι. Είναι σαν μπανάνα. Μα κοίταξε αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ένας κύριος είπε, δεν καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν είναι Ελληνίδα. Γύρισε και του είπα, κυρία Ελληνίδα είμαι και καταλαβαίνω πολύ καλά. Μπορείτε να μου πείτε ελεύθερα και εμένα τι βλέπετε. Μη φοβάστε. Οπότε έρχεται ένας κύριος, εκεί πάγωσαν όλοι όταν με είδαν ότι δεν ταράχτηκα, απλά και τους είπα να τελειώνετε, πείτε μου τι είναι, δώστε μου τα χαρτιά να φεύγω. Ήρθε κάποιος άλλος κύριος ειδικός, κάθισε, προσπαθούσε να μου δώσει δύναμη και μου είχε πιάσει το χέρι, είχε χλωμιάσει και μου λέει, κυρία μου, να σας πω κάτι, το μωρό έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, του λέω, τι πρόβλημα. Κυρία μου, τα άλλα αυτά τα παιδιά είναι γερά ή έστατα. Εσείς στην οικογένειά σας, πέρα από κάποια ίωση και κρυολόγημα, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Η οικογένειά σας δεν πάσχει από τίποτε. Ξέρετε, κυρία μου, το μωρό αυτό δεν θα μπορείτε να το δείτε. Δηλαδή, του έλεγα, μου λέγε, θα τρέχουν τα σάλια του, δεν θα σας καταλαβαίνει, δεν θα σας γνωρίζει ότι είστε μητέρα, δεν θα μπορεί να τρώει. Και εμένα μου ερχόταν μέσα στο μυαλό, δεν θα μπορεί να τρώει. Δηλαδή, αν το βάζω με σύρυγγα και το πιέζω, σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Αλήθεια, μου καλή όπια, αλήθεια. Θα
τρώει. Πάμε παρακάτω, έλεγα με το... Ναι, το έλεγα. Σαν να ακούγατε τα πιο ευχάριστα, Καλλιόπη μου. Δεν σα κουνάει χέρια, δεν σα κουνάει πόδια. Αχ, κυρία μου, έλεγε, σαν ένα μαρτύριο για σας. Με κοίταζε, τον κοίταζα κι εγώ, άνθρωπος είχε χλωμιάσει και δάκρυσε κάποια στιγμή. Και μου λέει, κυρία μου, δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οπότε εκεί τον κοίταζα στα μάτια και του λέω, τι δεν θέλει, κύριε, τι το θέλει αυτό ο Θεός, θα φορτώσετε ένα μαρτύριο στα άλλα σας, στα παιδιά και στην οικογένειά σας. Εσείς μπορείτε να το θέλετε, αλλά θα φορτώσετε στα παιδιά σας, τα ρωτήσατε αν θέλουν αυτό το μαρτύριο. Εκεί πλέον ήδη είχα αρχίσει να σηκώνομαι, πριν να μου πουν οτιδήποτε άλλο. Τον κοίταξα στα μάτια και του λέω, κύριε, έχει ο Θεός, μην ανησυχείτε. Πήγα στις κυρίες, τι λέω, θα μου δώσετε κάτι, θα πάρω κάτι από εσάς. Είχαν παγώσει όλοι και μου λέει, αχ, συγγνώμη. Δεν πειράζει, κυρία μου, της λέω, έχει ο Θεός. Και μου δώσαν ένα φάκελο. Α, κάποιος γιατρός λέει, τι να γράψουμε. Τι να γράψεις και τι να αφήσεις, λέει. Παναγία μου. Την υδροκεφαλία δεν στον είπαν τώρα. Καλλιόπη, την ξέχασες ή δεν στην είπαν την πρώτη φορά? Εκεί βέβαια ναι, μου είπαν ότι εφόσον άρχισαν και μου λέγαν θα τρέχαν τα σάλια, δεν θα μπορεί να σε κοιτάξει στα μάτια, δεν θα μπορεί να τρώει, έχει υγρό στο κεφάλι του, μου λέγανε. Και εγώ τους έλεγα, έχει εγκέφαλο. Παναγία. Έχει, δηλαδή μέσα πώς είναι. Εγώ νόμιζα ότι έτσι όπως μου λέγανε ότι το κεφάλι του θα είναι σαν μπανάνα, δεν θα μπορώ να το βλέπω, ότι μέσα υπάρχει ένα κρανίο και υπάρχει νερό. Μοσχιά το νερό, ε! Έτσι όπως μου το έλεγαν. Ναι, ναι. Και λέω, υπάρχει τίποτα άλλο για να πάρω? Α, έχει σταυρωμένα τα χέρια. Κοίταξε, τα χέρια σταυρωμένα. Και εγώ σκεφτόμουν, κάνει προσευχή από μέσα μου. Έλεγα. Οπότε είχα σηκωθεί, λέω, θα μου δώσετε κάτι, μου δώσα, βγαίνω έξω, ήταν ο Δημήτρης. Του λέω, μου είπανε πολύ άσχημα πράγματα. Και αμέσως είχα πάρει το κινητό και έπαιρνα το μοναστήρι. Μίλησα με τον πατέρα Κύριλο, έχει ο Θεός, μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι. Μας έδωσε τις τονωτικές ενέσεις, δυναμώσαμε. Πήραμε και τον πατέρα Χρυσόστομο, παιδιά μας λέει, που είναι ο πνευματικός μας εδώ, ναι, στο Πάρο. Ναι. Μας στήριξε πάρα πολύ και μας βοήθησε με τα λόγια του, με τις προσευχές του. Παιδιά, και έτσι να είναι, θα διακονείτε έναν άγγελο. Όπω, τι φοβάστε. Τι λόγια. Θα σε επέλεξε ο Θεός να διακονείτε τον άγγελό του. Και έτσι να είναι. Μην ξεχνάτε ότι τα θαύματα γίνονται και εκτός της κοιλιάς και μέσα στην κοιλιά. Αφήστε τους γιατρούς. Τότε πετούσαμε εμείς. Την άλλη μέρα πήγαμε στη γυναικολόγο που της είπαμε, τη δώσαμε το υπέρηχο. Ήταν πολύ άσχημα πράγματα. Τι είπε η γυναικολόγος που σας ανέλαβε? Μας είδε με χαμόγελο. Αχ, αλήθεια, τόσο. Μα έτσι ήμασταν, μας είδε με χαμόγελο. Λέει, παιδιά, εντάξει, φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο προβληματάκι στο μωρό. Αλλά θα το δούμε βέβαια όταν θα γεννηθεί. Ας μην μιλάμε τώρα γι' αυτό. Μπράβο της. Θα κάνεις πάλι μια γενική αίματος, μου είπε, τον άλλο μήνα. Και εάν όλα πάνε καλά, δεν πάθω κάτι στην Πάρο, θα ανέβεις αρχές Οκτωβρίου. Όπως έδειχνε πότε θα είναι η ημερομηνία του κετού. Μου έβγαζαν το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Αλλά με πολύ ηλικίτητα, ότι το μωρό θα έχει κάποιο προβληματάκι όπως φαίνεται, αλλά θα το δούμε όταν θα γεννηθεί. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Ευλογημένη γιατρός αυτή, ε! Οξάζω το Θεό. Ήταν οι προσευχές και ο Άγιος που δεν μας άφησε, όπως σας είπα. Έτσι. Οπότε ήρθαμε ξανά στην Πάρο, με προσευχή, με Θεία Κοινωνία, με εκκλησιασμό, με το πετραχύλι του Πατρός Χρυσοστόμου που είχαμε εδώ, παίρναμε δύναμη. Και όταν ήρθε η ευλογημένη στιγμή για να γεννηθεί η Δαβιδούλα μας, ήταν μία κούκλα. Μία κούκλα. Σημειωτέων ότι όταν μου έλεγαν όλα αυτά, ξέραμε ότι αν είναι αγόρι θα ήταν Δαβίδ, αν ήταν κορίτσι θα ήταν Δαβιδούλα. Τους λέω, συγγνώμη, τι είναι αγοράκι ή κοριτσάκι? Και με κοίταζαν όλοι. Στον 8ο μήνα που έκανε στον υπέρηχο. Υπέρηχο, ναι, εφόσον ναι. Λέω, μου λένε, τουλάχιστον να ξέρω τι θα είναι. Με κοίταζαν όλοι και μου λέει, αυτό τώρα σας ενδιαφέρει? Μου λένε, αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι. Ναι, τους λέω, αυτό με ενδιαφέρει. Και δεν μου είπαν, γιατί δίνω σημασία στις μετρήσεις τους οι γιατροί. Έτσι. Βέβαια τώρα που
ξέρουν ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ότι η Δαβιδούλα είναι ένα υπέροχο πλάσμα, ένα αγγελούδι, ότι μιλάει, ότι είναι πανέμορφη, ότι όλα αυτά. Τώρα το λένε ότι έπρεπε να τα πούμε αυτά, γιατί υπάρχουν και πολλοί γονείς που θα μας έριχναν ευθύνες γιατί δεν τους τα λέγαμε. Και έπρεπε να πούμε τα χειρότερα για να έρθουν τα καλύτερα. Α, έτσι το είπανε. Έτσι. Βέβαια τους είπαμε ότι αυτό είναι ένα θαύμα του Οσίου Δαβίδ. Πολύ, και όλα αυτά μπορεί εσείς να τα βλέπατε. Μπορεί και να τα έβλεπαν οι άνθρωποι. Έτσι, σίγουρα. Ήταν ένας πειρασμός. Αλλά ο Άγιος δεν άφησε. Σίγουρα, τα έβλεπαν. Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Πολύ χαίρομαι και περιμένω πότε θα την δω. Θα τη δείτε στη γιορτή του Οσίου που θα πάμε να τον ευχαριστήσουμε. Μπράβο, καλή όπη, μεγάλη χαρά μου φέρνεις. Βέβαια η Δαβιδούλα όταν γεννήθηκε πήγε στο Πέδον γιατί είχε στην πλατούλα της ένα άνοιγμα. Μάλιστα. Ο γιατρός εκεί μας είπε ότι η Δαβιδούλα θα είναι παραπληγικό το παιδάκι, δεν θα κουνήσει καθόλου ποτέ τα πόδια της. Μας το απέκλεισε. Εμείς αφελείς του λέμε, γιατρέ, θα μεγαλώνουν τα πόδια, έτσι όπως μας τα έλεγε και ο ίδιος ο γιατρός. Μάλιστα. Κανονικά θα μεγαλώνουν τα πόδια της, μόνο δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Από τη μέση και κάτω δεν υπάρχει τίποτε. Μάλιστα, παραπληγικό. Δοξάζουμε πάλι το Θεό. Παίρνουμε τον πατέρα Κύριλο. Καλά, ας το γιατρό το τι λέει. Αποφασίσαμε μόλις τα σαραντήσει να πάμε να βαπτίσουμε τη Δαβιδούλα. Πράγματι, μόλις σαράντησε, ανεβήκαμε στο μοναστήρι. Θυμάμαι όταν θα πηγαίναμε στον Άγιο Ιάκωβο που θα γινόταν το μυστήριο της βάπτισης, ο πατέρας Κύριλος μου είπε ότι μετά τη βάπτιση θα δεις, θα κουνάει τα ποδαράκια της Δαβιδούλα. Πω. Το βίντεο φαίνεται χαρακτηριστικά με το που την έβαλε στην κολυμπήθρα και τη σήκωσε, ειδικά το αριστερό πόδι, φαίνεται πολύ καθαρά στο βίντεο, όπως ένα παιδάκι που μπαίνει στην κολυμπήθρα. Έτσι. Θα τεινάξει το πόδι του, τεινάχτηκε πολύ. Το μάζεψε, το τίναξε από το κλάμα της. Κανονικά. Μόλις την τελευταία φορά που την έβαλε στην κολυμπήθρα, το αριστερό πόδι πολύ πολύ καλά το κουνούσε και το δεξί δειλά το μετέφερνε από τη μια μεριά στην άλλη. Πω. Η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη γιατί όπως καταλαβαίνετε... Ζούσατε ένα μεγάλο θαύμα μαζί με το θαύμα της βαφτίσεως. Βέβαια, το δεύτερο θαύμα. Έτσι. Όταν πήγαμε στο κελάκι, λέγαμε σήκωσε το πόδι σου Δαβιδούλα, σήκωσε το πόδι. Η Δαβιδούλα κονούσε τα πόδια, το πολύ και το άλλο. Και λέγαμε, και άλλη χαρά θα πάρουμε, να ο Άγιος τώρα, να ο Άγιος θα σηκώσει και το άλλο το πόδι. Πω, περιμένατε όλοι από πάνω, τι θέλω να δείτε τα ποδαράκια. Αυτή τη στιγμή τη λέμε, Δαβιδούλα, σήκωσε τα ποδαράκια και η Δαβιδούλα τα σηκώνει και κάνει με τα μπράβο, και χτυπάει ποδαμάκια. Τι ωραία. Τα χέρια της είναι πολύ γερά, είναι ένα θαυμάσιο παιδάκι. Να σας ζήσει, να είναι πάντα ευλογημένο από τον Όσιο Δαβίδ. Ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας τον Άγιο που είναι πολύ κοντά μας, μας έχει στην αγκαλιά του, τον πατέρα Ιάκωβο που μας καθοδηγεί, μας προστατεύει, το σύζυγο και εμένα και με τη φροντίδα των παιδιών. Ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας τους πατέρες και ευγνωμονούμε τον πατέρα Κύριλο. Να είσαι καλά, καλή άπη μου, να είσαι καλά. Η ψυχή μας ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη. Σίγουρα, καλή άπη μου, να είσαι. Ένα Χρυσόστομο που οι προθεσιές του μας στήριξαν. Μας συγκίνησε όλους με το μέγα θαύμα που έζησε κοντά στον Όσιο Δαβίδ. Σε ευχαριστούμε όλοι που μας μετέφερες έτσι όλη την ευλογία που ένιωσες τόσα χρόνια δίπλα του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε Όσιο Δαβίδ όλους και τους ακροατές μας να σκεπάζει και να οδηγεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, η διήγηση της κυρίας Καλλιόπης Κουτσορίζου ήταν συγκινητική και συγκλονιστική. Τελειώνοντας, έχουμε να πούμε το εξής, ότι ο Θεός διαμέσου των Αγίων, διαμέσου των Πνευματικών, διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων επιτελεί και στις ημέρες μας μεγάλα και θαυμαστά, ενδοξάτε και εξαίσια. Το αληθινό μας παραμύθι συνεχίζεται σήμερα το 2018
με πρωταγωνιστές όχι μόνο την αγαπημένη μας φίλη πλέον Καλλιόπη, αλλά και την ίδια τη Δαβιδούλα, το αγγελούδι αυτό που εξακολουθεί να έχει εκείνο το προβληματάκι στη σπονδυλική στήλη και να είναι παραπληγικό σε αναπηρικό καρότσι. Αυτά δεν την εμποδίζουν να είναι ένα πανέξυπνο πλάσμα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, που παρόλο που έχει κατοίκον τη δασκαλία, είναι μαθήτρια από την οποία παραδέχονται ότι παίρνουν οι δάσκαλοι της από αυτή και όχι μόνο δίνουν. Είναι η πρώτη μαθήτρια της τάξης της και λαμβάνει μέρος με πρώτο ρόλο σε όλες τις γιορτές του σχολείου της. Παίζει, παρόλο που βρίσκεται σε ένα πυρικό καρότσι, παιχνίδια με τα παιδιά, τα οποία κατορθώνει αυτή να καθοδηγεί. Σήμερα όμως, αγαπητοί ακροατές, η Δαβιδούλα μας περνάει μια κρίσιμη καμπή της ζωής της, γι' αυτό ζητάμε από όλους τις προσευχές σας. Σε αυτό το σημείο θα αφήσουμε να μας μιλήσει η ίδια η Δαβιδούλα και η κυρία Καλλιόπη. Δαβιδούλα μας, σε καλωσορίζουμε στο ραδιοσταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και περιμένουμε όλοι με χαρά να σε ακούσουμε, γιατί μας αγίνευσε το μεγάλο θαύμα με το οποίο ο καλός Θεός έφερε στη ζωή. Έλα, Δαβιδούλα μας, καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Να πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως. Θα σας πω δύο τραγουδάκια και μερικά τραγουδάκια. Είπαμε ξένο σήμερον των υπερουσίων δείκτη και υγιικός πηλαίων τον απρόσιτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι, μάγιδε μεταστέκας οδηπορούσι, δήμαυρα εγεννήσι παιδίο νέων ο προαιώνας Θεός. Τι θα μας πεις άλλο, πες μου, Δαβιδούλα μου, με αγωνία περιμένω. Ένα χριστιανικό τραγούδι που επικεφαλίζεται λέει το αγάπη. Μην ψάχνεις τον τρόπο να τάξεις τον κόσμο. Μην ψάχνεις τον τρόπο να τάξεις την γη. Αρκεί μια ψυχή που θα φέρεις κοντά του. Αυτό είναι αγάπη αληθινή. Ζήσε μια ζωή που θα μιλάει μόνο για εκείνον και τότε θα πιστεί κάθε καρδιά. Πες σε ευχαριστώ για όσα εκείνος σου έχει χαρίσει και ζήσε έτσι απλά και αληθινά. Μην ψάχνεις τον τρόπο να διώξεις τον πόνο. Μην ψάχνεις τον τρόπο η λύπη να χαθεί. Αρκεί η προσευχή σου στο δάκρυ του άλλου. Αυτό είναι αγάπη αληθινή. Ζήσε μια ζωή που θα μιλάει μόνο για εκείνον και τότε θα πιστεί κάθε καρδιά. Πες σε ευχαριστώ για όσα εκείνος σου έχει χαρίσει και ζήσε έτσι απλά και αληθινά. Αγάπη σημαίνει μια λέξη μεγάλη. Αγάπη σημαίνει Χριστός. Μάθε να δίνεις και να τη σκορπίζεις και έτσι θα δείχνεις το φως. Ζήσε μια ζωή που θα μιλάει μόνο για εκείνον και τότε θα πιστεί κάθε καρδιά. Πες σε ευχαριστώ για όσα εκείνος έχει χαρίσει
και ζήσε έτσι απλά και αληθινά. Και τώρα σε περιμένουμε, θα μας πεις άλλο τραγουδάκι. Σαν παρόμοιο του προηγουμένου. Α, για να ακούσουμε για το παρόμοιο. Άνοιξε την καρδιά σου, εγώ είμαι εδώ. Στα προβλήματά σου για να σου σταθώ. Στην νυχτιά στο σκοτάδι, θα με φως και σημάδι. Θα έρθω να σε βρω. Να σου πω μη φοβάσαι και μονάχος πεθάσαι. Σ' αγαπώ. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε έναν κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας θα αλλάξει σελίδα. Και για σφιχτά θα ενωθούμε, οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη. Με μια αγκαλιά θα ανταμώσουμε, μόναχα όπου υπάρχει αγάπη. Δώσ' μου τα νερά σου, ξέρω να σου πω πως θα τα πετύχεις με να μη στεγεκώ. Τα μισή να πιστεύεις, πάντα να γυρεύεις μέσα στην ψυχή. Της αγάπης το θαύμα ξεπερνά κάθε τραύμα και επιπληγή. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε ένα κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας θα αλλάξει σελίδα. Και για σφιχτά θα ενωθούμε και οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη. Με μια καλιά θα ανταμωθούμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. Μας είπες το θαύμα που κάνει η αγάπη με αυτό το τραγουδάκι. Τι ωραίο και διδακτικό. Πού το άκουσες αυτό το τραγουδάκι, από πού το έμαθες, για πες μας. Έμαθα αυτά τα τραγούδια από μια ενορία γνωστή μας που είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε με μεγαλύτερη αγωνία. Τι θα μας πεις, τι θέλεις να μας πεις. Θα σου πω μια έκθεση. Για διάβασέ μας μια εκθεσούλα να ακούσουν οι ακροατές μας την πρώτη. Ποια θα είναι η πρώτη? Η πρώτη είναι το ποτάμι Πρέχει-Πρέχει που συχνά αναφέρεται στον Άσο Δαβίδ. Πριν από δύο χρόνια έγινε αυτό που θα σας διηγηθώ. Το μέρος αυτό βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια σε ένα καταπέρασιμο τοπίο. Αποφάσισαμε να πάμε με μια εκδρομή με τρία αυτοκίνητα, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου και οι φίλοι μας. Είχαμε σκοπό να φτάσουμε μέχρι το μοναστήρι του Σου Δαβίδ. Μετά από μερικές μέρες, ο μπαμπάς μας προτείνε να πάμε μια βόλτα στο δάσος. Μετά από λίγη ώρα, δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Το θέαμα ήταν καταψυχτικό. Είδαμε ένα όμορφο ποτάμι με αρμητικά νερά που κατέληγαν σε μια μικρή λιμούρα. Επειδή τα νερά έπεφταν απότομα στην λίμνη, σημάτιζαν ένα καταπράσινο καταράκτη. Το τοπίο ήταν καταψυχτικό, καταπράσινο, με μικρά και μεγάλα φυτά που είχαν λουλούδια. Περιπατήσαμε πάνω από μια τοξωτή γέφυρα και εμείς τα παιδιά ρίχναμε πετούδες στη λίμνη. Ένιωσα τόσο ήρεμη, σαν να ζούσα σε όνειρο. Θα ήθελα να ξαναπάω. Δαβιδούλα, αυτή την έκθεση την έγραψες μόνη σου ή σε βοήθησε η Μανούλα? Μόνη. Δαβιδούλα, κάτι ξέχασα να σε ρωτήσω όμως. Πριν είπες από μια ενορία της Αθήνας, θέλω για αυτή την ενορία που κάνει τόση μεγάλη δουλειά ο παππούλης αυτής της ενορίας, να πεις ποια είναι η ενορία αυτή. Ξέχασα να το ρωτήσω αυτό. Άγιος Γιώργος Κρατσίνιου. Άγιος Γιώργος Κρατσίνιου. Και ποιος είναι ο πάτερ που κάνει αυτή τη δουλειά όλη, πώς λέγεται? Πω, τι έργο κάνει. Θα πούμε στους ακροατές μας ότι εκεί που έγινε ο γάμος, τα φαγητά δεν τα έφεραν με catering, αλλά τα μαγείρεψαν όλες οι κυρίες, οι οποίες
Κάνουν μεγάλο έργο εκεί πέρα, γιατί ο παππούλης τα συγκέντρωσε τα παιδιά του και επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Πρέπει να το πούμε αυτό, Δαβιδούλα. Συμφωνείς μαζί μου? Βέβαια, ματάκια μου. Εσύ τα είδες μόνη σου, είσαι ξύπνιο κοριτσάκι και τα είδες. Αλλά τώρα, Δαβιδούλα μου, θα προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση, να μείνουμε πάλι έκθαμβοι να ακούμε. Περιμένουμε. Περιγράφω μια ανθρώπινη κατασκευή της εκατοταπλιανής. Η εκατοταπλιανή είναι όντως ένα πανέμορφο δημιούργημα. Είναι τεράστια μέσα ο χώρος. Είναι πολύ κατανοητικός. Αλλά το καλύτερο είναι ότι η εκκλησία ήταν παλιά ιδωλατρικός ναός. Υπήρχαν δύο γιατί στα πλήνα ήταν ακριβώς, υπήρχαν κάτω στο πάτωμα δύο δάμια όπου κάτω φαινόταν δύο καρόνες. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι αν εσύ εγκαταστεί πύλη, θα πάρουν την πόλη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι κάτω από το ιερό. Επίσης, κάτι που ξέχασα να σας πω είναι ότι δεν μπορώ τις μεγάλες εκκλησίες. Σου αρέσουν οι μικρές εκκλησούλες, Δαβιδούλα μου? Σαν τις γερόντισσες της Θεοκτήστης στον Άγιο Φιλόθεο, σ' αρέσει πιο πολύ? Ακριβώς. Α, γιατί θέλεις να είναι κατανυχτικά εσύ, ε? Ναι. Σε ποια εποχή θέλω να ταξιδέψω, το θέμα είναι. Μάλιστα. Θέλω να ταξιδέψω στην εποχή του Παύλου Μελά. Το χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής είναι ότι ο Παύλος Μελάς έδωσε το αίμα του για την πατρίδα και την οικογένειά του. Όμως ένα πρόσωπο που θα ήθελα να συναντήσω είναι ο στρατηγός Βελισσαρίου, που είναι και ο παππούς μου. Το μυστικό που κρύβει αυτή η εποχή όμως είναι γιατί οι Βούλγαροι διώξαν τη Μακεδονία. Αυτό θα μείνει μυστικό. Θα ήθελα να ανακαλύψω πώς έγινε ο πόλεμος. Θα ήθελα να φτιάξω όπλα για να κάνω τους στρατιώτες ακόμα πιο οπλισμένους. Θα ήθελα να φτιάχνω φάρμακα για τους τραυματίες και τους αρρώστους. Μπράβο σου, Δαβιδούλα μου. Και θα ήθελες να βοηθήσεις τόσο πολύ στον αγώνα εκεί, ε? Μπράβο σου, Δαβιδούλα μου. Σου εύχομαι, κοριτσάκι μου, στη ζωή σου να βοηθήσεις και βοηθάς πολλούς ανθρώπους με αυτά που λες. Μας βοηθάς, Δαβιδούλα μου, με αυτά που λες. Τι θα ήθελες να πεις στους ακροατές μας, ένα μήνυμα? Πες ένα μήνυμα δικό σου. Μην φοβόμαστε τίποτε. Γιατί να μην φοβόμαστε τίποτα, πες το. Μην φοβόμαστε να πάμε στην εκκλησία. Και να μην τρεπόμαστε. Ναι, να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Μπράβο, εμπιστοσύνη στο Θεό. Μπράβο, χωρίς αυτήν δεν κάνουμε τίποτα. Για πες, Δαβιδούλα, για την εμπιστοσύνη στο Θεό. Εσύ πες, όχι εγώ που τα λέω. Η ξύπνια, για λέει. Τον Ιησού Χριστό να τον συμβουλευόμαστε μέσα του πνευματικού. Να λέμε σε κάθε δύσκολη στιγμή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κάνεις και κομποσχοινή? Ναι. Λοιπόν, ακούω το τρίτο μήνυμα τώρα. Την έχουμε αγάπη για τον Χριστό. Μπράβο. Να πάμε με πόθος στην εκκλησία κάθε Σαββατική Κυριακή. Τι ωραία, με αγάπη και πόθος στην εκκλησία. Η αγάπη είναι το παν. Ποιος τα μαθαίνει αυτά? Η κυρία Καλλιόπη ή ο κύριος Δημήτρης ο μπαμπάς ή η μαμά ή η αδερφούλα? Ποιος τα μαθαίνει αυτά? Από μόνο και από το κατηχητικό, από το πνευματικό μου. Αχ, πνευματικό σου ποιος είναι, μπορείς να πεις στους ακροατές? Είναι από τα Χρυσάτομος Πήχος. Πήχος, ο οποίος είναι ηγούμενος, πες το. Στην Αγάμενη Λεκοβάρβας. Μάλιστα, και τον ακούς το πνευματικό, κάνεις υπακοή? Πάντοτε. Γλυκιά μου, ξέρεις ότι το παν είναι υπακοή, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Σου το έμαθε η μαμά αυτό? Mm. Βέβαια, και κάνεις υπακοή, γι' αυτό γίνονται αυτά τα θαύματα και είσαι ένα μεγάλο θαύμα εσύ. Να σου πω, Δαβιδούλα μου, ήθελα να πούμε στους ακροατές ότι σήμερα δημιουργήθηκε ένα άλλο προβληματάκι, ένας πειρασμός θα λέγαμε, ένα
ένα σταυρός, ότι πρέπει να κάνεις ένα χειρουργείο. Τώρα, έτσι δεν είναι, Δαβιδούλα? Να σου πω, Δαβιδούλα, στους γιατρούς τι είπες εσύ που σου είπαν ότι πρέπει να χειρουργηθείς? Τι τους είπες? Τους είπα ότι θέλετε εσείς. Εσείς νομίζετε ότι είναι καλύτερο για μένα. Και χαίρομαι με τις συμβουλές σας. Και όταν σου είπαν αυτοί, σαν μεγάλη κοπέλα τους μίλησες, και όταν αυτοί φοβήθηκαν, τι τους είπες εσύ? Γιατί σου είπαν ότι είναι ένα δύσκολο χειρουργείο, έτσι δεν σου είπανε? Ναι. Και εσύ τι απάντησες? Ότι δεν φοβάμαι το χειρουργείο. Λοιπόν, τι θα παρακαλέσουμε τους ακροατές μας, λοιπόν, τώρα, σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε, ότι χρειαζόμαστε την προσευχούλα τους. Να πάνε όλα καλά όπως πήγανε και τότε που ήσουν μικρούλα. Έτσι δεν είναι? Και μετά από αυτό το χειρουργείο θα σε ξανακαλέσουμε να μας πεις τα νέα. Βέβαια. Α, βέβαια, γλυκιά μου. Βέβαια, αγάπη μου. Λοιπόν, Δαβιδούλα μου, αν ήθελες να πεις κάτι, να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Σε ευχαριστούν όλοι οι ακροατές που σε ακούσανε και δεν θα σε ξεχάσει κανείς. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι ακροατές, η χαριτωμένη Δαβιδούλα, το μεγάλο αυτό θαύμα. Η μικρή Δαβιδούλα ζει στην Πάρο με την οικογένειά της, είναι τετραπληγική, την ακούσαμε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την κυρία Μαρία Μελετιού Μακρύ, και σίγουρα ο ήχος μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος που θα μπορούσε σήμερα τούτο το πρωινό να μας προσφερθεί, αλλά αυτό που μας μετέφερε η μικρή Δαβιδούλα ξεπερνάει τα όποια τεχνικά προβλήματα, στα οποία καλούμε και την δική σας αγάπη να μην σταθεί καθόλου. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι κατάφερε η μικρή Δαβιδούλα να μας συγκινήσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι την ακούσαμε και συμβουλές να δίνει και να διαβάζει και να μας μεταφέρει τις δικές της σκέψεις και να μας τραγουδάει. Ευχαριστούμε την κυρία Μακρύ για τον κόπο που έκανε να μπορέσει να ηχογραφήσει τη μικρή Δαβιδούλα, και είχαμε την ευκαιρία νωρίτερα να ακούσουμε την εκπομπή του μακαριστού γέροντος Δανίλη Γούβαλη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τότε που για πρώτη φορά από ραδιοφώνου μεταφέρθηκε αυτό το θαύμα της Δαβιδούλας στον αέρα. Η Δαβιδούλα μεγάλωσε, ο πνευματικός της είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωδόχου Πηγής της Πάρου στη Λογκοβάρδα, ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πύχος, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός σε λίγο, θα τον ακούσουμε για την Δαβιδούλα. Είπε μου ότι ζει εκεί, αλλά η Δαβιδούλα έχει και ένα άλλο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί και πρέπει να κάνει ένα σημαντικό χειρουργείο, για το οποίο όλοι θα πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας, ο καλός Θεός να την βοηθήσει και να πάνε όλα κατευχήν. Είχε λοιπόν την ευκαιρία η κυρία Μακρύ να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γέροντα Χρυσόστομο, τον καθηγούμενο της Λογκοβάρδας στην Πάρο, και εκείνος με πολύ χαρά να μιλήσει για το θαύμα το ολοζώντανο της Δαβιδούλας. Ας ακούσουμε αυτή την σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία. Άγιε Ηγούμενε της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας Πάρου, ευλογείτε. Ο Κύριος. Να είστε καλά, να έχουμε την ευχή σας. Μιλάμε, θα λέγαμε στους ακροατές μας, από την Πάρο, μέσω τηλεφώνου με τον γέροντα Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν και είναι, όπως ακούστηκε, πνευματικός της οικογένειας Κουτσορίζου, επομένως και της Δαβιδούλας. Πέστε μας ό,τι θέλετε για αυτό το θαύμα και προπαντός και για την εξομολόγηση που κάνει αυτό το μικράκι. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση επικοινωνώ με το ευλαβές ακροατήριο της Πειραϊκής Εκκλησίας, που είναι μια φωνή που ανασταίνει και νεκρούς πνευματικούς.
μας Δαβιδούλα είναι δώρο Θεού στην ευσεβή οικογένεια του κυρίου Κουτσορίζου και στην τοπική μας εκκλησία. Ζήσαμε έτσι την πορεία της από τον χρόνο της κοιήσεώς της και από τότε που είδε το φως του ηλίου μεγαλώνοντας παρακολουθούσαμε έτσι την πνευματική της ζωή. Δόξα τω Θεώ γιατί έχει ακόμη ο Θεός παιδιά του μέσα σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία της απιστίας και της αθείας. Η Δαβιδούλα μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία, στην κατοίκον εκκλησία και στην εκκλησία και στους ναούς της πίστεώς μας. Έζησε έτσι από τα βρεφικά της χρόνια μέσα στην εκκλησία. Με πολλή συγκίνηση τη θυμούμε όταν την κρατούσε ως βρέφος η μητέρα της στην αγκαλιά της και αργότερα ύστερα όταν κάθισε στο αναπηρικό καρότσι. Στο ευλογημένο αναπηρικό καροτσάκι της. Η περίπτωσή της μου θυμίζει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του τον Τιμόθεο ότι εκ βρέφους τα ιερά γράμματα είδας τα οποία τα δυνάμενά σε σοφή σε σωτηρία. Η Δαβιδούλα που μικρό έτσι παιδάκι δέχτηκε αυτή τη χάρη λόγω του Θεού και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και μεγαλώνοντας έτσι βλέπουμε τους καρπούς αυτούς του λόγου της επιδράσεως του λόγου του Θεού. Από πολύ μικρή, από τότε που κατάλαβε τον εαυτό της, από τότε που άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάνει σφάλματα, ότι στενοχωρεί τους γονείς της ή τα αδερφάκια της, ερχόταν έτσι και εξομολογεί του. Με εμπιστοσύνη πολύ στο γέροντα και πνεύμα υπακοής. Τέτοια υπακοή που δεν τη βλέπουμε συνήθως στους ενήλικας. Ο Θεός έτσι την ευλόγησε και είναι έτσι μέσα στην εκκλησία μας, όπου εκκλησιάζεται, έτσι, η παρουσία της πολύ απαραίτητη, έτσι ώστε όταν για τον Α ή Β λόγο αποουσιάζει από την εκκλησία να νιώθουμε την έλλειψή της και να έτσι την αναζητούμε. Έχει τακτική μυστηριακή ζωή και στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία και έχει και καλή πρόοδο και στα μαθήματά της, έτσι. Μάλιστα. Είναι το παιδί θαύμα, έτσι εγώ το θεωρώ, και παιδί που μας το χώρισαν οι Άγιοι για να το βλέπουμε και να καθαριστιζόμαστε και να έχουμε και εμείς πνευματικές ανάλογες αναλάσεις. Ο Θεός έτσι μας έκανε αυτό το δώρο που λέγεται Δαβιδούλα και τον ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Περισσότερα επιτρέψτε μου να μην πω, γιατί μπορεί να δείξω έτσι κάτι ευαίσθητο από την ψυχούλα της και έτσι να το αφήσουμε. Παναγία μας να σκεπάζει όλους όσοι συντελούν στην πνευματική ανάπτυξη του λαού του Θεού. Καλή δύναμη. Ακούσαμε μόλις τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Δόχου Πηγής Λογκοβάρδα στην Πάρο, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, πνευματικό της οικογένειας του Δημητρίου και της Καλλιόπης Κουτσορίζου, πνευματικό της μικρής Δαβιδούλας. Έχουμε όλοι πάρα πολύ συγκινηθεί και ευχαριστούμε την κυρία Μακρύ για τον κόπο που έκανε πρώτον να επικοινωνήσει με την οικογένεια της Δαβιδούλας και την
ίδια την μικρή Δαβιδούλα, αλλά και με τον γέροντα της Λογκοβάρδας, και να ηχογραφήσουν τηλεφωνικά αυτά τα συγκινητικά αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε. Και βέβαια να την ευχαριστήσουμε που μας έδωσε την εκπομπή που είχε κάνει τον Δεκέμβριο του 2008 με τον μακαριστό γέροντα Δανίλη Γούβαλη στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τότε που για πρώτη φορά είχαν αναφερθεί στο θαύμα της Δαβιδούλας. Τα χρόνια πέρασαν, η μικρή Δαβιδούλα μεγαλώνει στην Πάρο ως τετραπληγική στο δικό της αναπηρικό καροτσάκι και σήμερα προσφέρει την δύναμη και την παρηγοριά σε όλους μας με όσα την ακούσαμε να λέει. Δεν ήταν άραγε για όλους μας ένα μεγάλο μάθημα που μας διάβασε τις εκθέσεις για την επίσκεψη στον Όσιο Δαβίδ, για την Παναγιά την Εκατοντεπηλιανή, αλλά και για την εποχή του Παύλου Μελά που τόσο πολύ θα ήθελε να ζήσει. Δεν είναι πραγματικά δύναμη για όλους μας που ακούσαμε αυτό το μικρό κορίτσι να μας λέει τα ποίηματα και τα τραγούδια του? Το μόνο που μας ζητάει σήμερα η Δαβιδούλα και η οικογένειά της είναι να ενώσουμε τις προσευχές μας για την δύσκολη επέμβαση που πρέπει να υποβληθεί. Είναι το μόνο και το ουσιαστικότερο που μπορούμε να κάνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Τέτοιες μέρες, καθώς όλο και περισσότερο πλησιάζουμε στη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, ελάτε να κάνουμε αυτό το ιδιαίτερο δώρο στο μικρό θαύμα, στη μικρή Δαβιδούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα, για το όσα μας είπατε, εξόχως συγκινητικά και συγκλονιστικά τα δικά σας λόγια. Δεν κάναμε την σημερινή παρουσίαση για κανέναν άλλο λόγο παρά μονάχα για να δοξάσουμε το μεγαλείο του Θεού μας, τον ίδιο τον Θεό μας δηλαδή, και να προσευχηθούμε όλοι μας μέσα από την ψυχή και την καρδιά μας, μέρες που είναι, για την μικρή Δαβιδούλα. Η οικογένειά της, αλλά και οι υπόλοιποι εκεί στην Πάρο, ζουν αυτό το μοναδικό θαύμα με το μικρό αυτό κορίτσι. Σήμερα απλά μάθαμε την ιστορία του και την μεταφέραμε σε όλους εσάς που μας ακούτε σε κάθε γωνιά της οικουμένης. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που θα μπορούσαμε να πούμε. Ήταν πολύ το υλικό που μας έστειλε η κυρία Μακρύ και την ευχαριστούμε. Οι συζητήσεις που ακούσατε ηχογραφήθηκαν μόλις πριν από μερικά 24 ώρα. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην μικρή Δαβιδούλα, καλή επιτυχία και καλή έκβαση στην επέμβαση αυτή που πρέπει να κάνει, και έτσι όπως ο Θεός την όπλησε με αυτήν την μοναδική δύναμη και αυτό το ιδιαίτερο μεγαλείο, να συνεχίσει ο καλός Θεός μας με τις πρεσβείες των Αγίων Προστατών της να την σκεπάζει πάντοτε. Και εμείς ας κάνουμε αυτό το μικρό δώρο σε αυτό το μικρό κορίτσι, την προσευχή μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, μια ιδιαίτερη μέρα, το θαύμα της Δαβιδούλας, και επειδή πολύ έχετε συγκινηθεί, αυτό μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε και στην επόμενη πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Η μέρα μας ξεκίνησε και ξεκίνησε με τον ομορφότερο τρόπο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ποτέ σε αυτήν την πρωινή ραδιοφωνική σύναξη. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό
στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε, καλώς συντομώνουμε. Και σήμερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στην καθιερωμένη πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Για μία ώρα σας στέλνουμε στη συντροφιά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τηλέφωνα γνωστά, στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για ό,τι εσείς θέλετε, για δικά σας μηνύματα. Ήδη από την χθεσινή μας συνάντηση έχουμε πάρα πολλά δικά σας μηνύματα, ιδιαίτερο συγκινητικά, και σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ μεγάλη ανταπόκριση στα όσα ακούσαμε. Είχαμε και ηλεκτρονικά μηνύματα στο opougis@hotmail.com. Ευχαριστούμε και εσάς που μας στείλατε τη σκέψη και τα σχόλιά σας. Και επειδή το θέμα ήταν συγκινητικότατο και ωφέλιμο για όλους μας, το συνεχίζουμε σήμερα και θα το συνεχίσουμε πάλι με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Μελετίου Μακρύ, την οποία για μία ακόμα φορά ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν και σήμερα για το θαύμα της Δαβιδούλας και θα ζητήσουμε από όλους να ενώσουμε τις προσευχές μας για να βοηθήσει ο καλός Θεός μας τη μικρή Δαβιδούλα στην Πάρο, που είναι τετραπληγική, στην δύσκολη επέμβαση που έχει μπροστά της και στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί, και εμείς όλοι ως δώρο ελάτε αυτή την προσευχή να κάνουμε, να παρακαλέσουμε το Θεό μας να τη στηρίξει, να την ενδυναμώσει και να την βοηθήσει να ανταπεξέλθει για μία ακόμα φορά. Στη χθεσινή μας πρωινή συνάντηση είχαμε το υλικό που μας έδωσε η κυρία Μακρύ από το 2008, Δεκέμβριος και τότε. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν η απευθείας εκπομπή του μακαριστού γέροντος Δανίλη Γούβαλη, όπου η κυρία Μακρύ τότε είχε παρουσιάσει στο γέροντα και στο ακροατήριο την ιστορία με το θαύμα της Δαβιδούλας. Πριν από λίγα 24 ώρα η κυρία Μακρύ είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ίδια τη Δαβιδούλα, την οποία και ακούσαμε στη χθεσινή μας συνάντηση. Την ακούσαμε να μας λέει τα ποίηματα και τα τραγουδάκια που είχε ετοιμάσει, αλλά και να μας διαβάζει τρεις σύντομες δικές της εκθέσεις. Είναι μαθήτρια 5ης Δημοτικού στην Πάρο. Μας είχε μιλήσει στην χθεσινή μας συνάντηση για τον Όσιο Δαβίδ, για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή, αλλά και για την εποχή που θα ήθελε να ζούσε, την εποχή του Παύλου Μελά. Και είχαμε την ευκαιρία χθες να ακούσουμε και τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Λογκοβάρδας, της Ζωδόχου Πηγής στην Πάρο, τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Πύχο, που είναι ο πνευματικός της οικογένειας της Δαβιδούλας αλλά και της ίδιας της Δαβιδούλας, που με πολύ συγκίνηση μας είπε για τον ιδιαίτερο τρόπο και την μεγάλη υπακοή που έχει στο πνευματικό της η μικρή Δαβιδούλα. Αυτό ήταν το θέμα χθες που μας συγκίνησε όλους και αυτό θα είναι το θέμα που θα συνεχίσουμε και σήμερα με προτροπή αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα, την προσευχή μας για την μικρή Δαβιδούλα. Για το δεύτερο μέρος που σήμερα θα ακούσουμε, η κυρία Μακρύ έκανε μια μικρή εισαγωγή. Ας την ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Αγαπητοί ακροατές του ραδιοσταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Το μεγάλο θαύμα με τη Δαβιδούλα. Για όσους δεν άκουσαν το πρώτο μέρος, θα πούμε δύο λόγια. Το μεγάλο θαύμα είναι η Δαβιδούλα, το δώρο του Αγίου Δαβίδ. Το τέρας που έβλεπαν οι γιατροί στην κοιλιά της μανούλας της και που γεννήθηκε ένα αγγελούδι σε ομορφιά, αλλά με ένα προβληματάκι στην πλάτη και στα ποδαράκια της που έμειναν ατροφικά και έτσι είναι παραπληγικό σε αναπηρικό καρότσι. Αλλά άγγελος στη μορφή και στην ψυχή είναι η Δαβιδούλα, άριστη και πρώτη μαθήτρια στο σχολείο της με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Τώρα που μιλάμε, Δεκέμβριος του 2018, φυτά στην 5η Δημοτικού. Είναι αρκετά αυτά που είπαμε για να καταλάβουμε αυτά που ακολουθούν. Χθες και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε στο θαύμα της Δαβιδούλας και μαθαίνουμε τη μικρή Δαβιδούλα και τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ζει στην Πάρο, τετραπληγική η μικρούλα, μαθήτρια της 5ης Δημοτικού, αλλά με μια παρουσία θαυμαστή στη ζωή της και στη ζωή της οικογένειάς της και όσων βρίσκονται κοντά της. Την μαθαίνουμε λοιπόν μέσω της κυρίας Μακρύ. Και η Μαρία Μακρύ είχε την χαρά να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την μητέρα της Δαβιδούλας, την κυρία Καλλιόπη Κουτσορίζου. Η ίδια δεν ήθελε να πει κάτι περισσότερο. Όμως η κυρία Μακρύ την κατέγραψε σε μια σύντομη επικοινωνία, την οποία μοιράζεται ευθύς αμέσως μαζί μας, μια επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από λίγα 24 ώρα. Ας ακούσουμε λοιπόν και την μητέρα της Δαβιδούλας, που με πολύ πίστη και δύναμη στο Θεό μιλάει και η ίδια. Όλοι οι ακροατές και εμείς θα θέλαμε να σου πούμε ότι κατασυγκινηθήκαμε με αυτό το αγγελούδι που έχεις στη γη. Μας έχεις σαγηνεύσει. Περιμένουμε και πώς περιμένουμε να το ξανακούσουμε. Θα ήθελα Καλλιόπη μου να πεις και εσύ δύο λόγια στους ακροατές, γιατί μίλησες και την άλλη φορά στην παλιά μας εκπομπή μίλησες τόσο ωραία για το μεγάλο θαύμα. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα ζεις με τη Δαβιδούλα πάλι ένα μεγάλο θαύμα. Έχετε δυσκολίες, έχετε χαρά, έχετε λύπη. Θα ήθελα να πεις στους ακροατές μας. Το θαύμα επαναλαμβάνεται. Είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Είναι πηγή χαράς. Η Δαβιδούλα δεν είναι παραπληγική. Εμείς είμαστε παραπληγικοί και μας θεραπεύει. Ευγνωμονούμε τον Θεό, τον ευχαριστούμε. Είναι πηγή χαράς και μια όμορφη διακονία. Αυτό έχω να πω. Και θα ήθελα κι εγώ συγκινημένη να πω στους ακροατές ότι αυτά που είπες είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτά εμείς που σε γνωρίζουμε, που γίναμε φίλες, τα ζούμε, τα βλέπουμε στην οικογένειά σας, ότι σαν να μην υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Το χαίρεστε, το ευχαριστιέστε αυτό, δοξάζετε το Θεό. Αυτό είναι, τι να σου πω, Καλλιόπη μου, σπάνιο φαινόμενο στη γη. Είναι σπάνιο, είναι η δωρεά του Αγίου Δαβίδ που μας χάρισε την Δαβιδούλα, του Αγίου Ιακώβου και του Πατρός Κυρίλου. Είναι ευχές του πνευματικού μας. Βεβαίως. Στο στόμο που τον γνωρίζεις, που τον ευχαριστούμε, που είναι κοντά μας, πατέρας, με την προσευχή του και δίπλα μας. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Εμείς δεν κάνουμε τίποτε, μόνο βλέπουμε πραγματικά η χάρη του Θεού. Και τη βλέπετε επειδή αφινόσαστε στα χέρια του Θεού, Καλλιόπη μου, πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι? Αφήνετε τον εαυτό σας στο Θεό και η χάρη σε ενεργεί. Αυτό δεν είναι ούτε δικό μας κατόρθωμα, ούτε τίποτε. Γιατί αν δεν ήταν ο Άγιος Δαβίδ, Παναγιά μας και
όπως μας γνωρίζεις και μας ξέρεις, δεν θα μπορούσαμε τίποτε. Θα είμαστε σαν το ψάρι έξω από το νερό που θα τρέμαμε, Μαρία μου. Είναι η χάρη του Θεού και το θαύμα του Αγίου Δαβίδ που είναι κοντά μας και επαληθεύεται κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Στη δουλειά μας, στο σύζυγο, στη δουλειά μας, στη Δαβιδούλα μας και σε όλα. Εμείς τον ευχαριστούμε και διακονούμε. Μας συγκινείς, Καλόπη. Θέλουμε και κάτι άλλο να πεις. Τα αδέρφια της Δαβιδούλας. Είναι μια φυσιολογική οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια, όπως είναι όλες οι άρτιες λειτουργίες του ανθρώπου, έτσι είναι και η Δαβιδούλα. Είναι κάτι το φυσιολογικό, κάτι το φυσιολογικό. Σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, στα σχολιά μας, το ξέρεις η Αναστασία, τέλειωσε το πανεπιστήμιο, παντρεύτηκε, είναι κοντά στην... Ο Πρίτανης στην ορκομοσία της Αναστασίας που πήρε το πτυχίο κατέβηκε και λέει στη Δαβιδούλα: «Εσένα σε περιμένω. Σε περιμένω να έρθεις εδώ να σου δώσω πτυχίο». Είναι κάτι το φυσιολογικό. Κάτι το φυσιολογικό. Καλό που μας θα ήθελα να μας πεις με το στόμα σου για τους δασκάλους που έρχονται στο σπίτι, γιατί έχετε την κατοίκον διδασκαλία. Πώς αντιμετωπίζουν τη Δαβιδούλα και τι δασκάλους σας έστειλε ως τώρα Όσιος Δαβίδ. Σ' ακούμε. Οι δάσκαλοι από το νηπιαγωγείο που έρχονται όλη τη χρονιά είναι χαίρονται. Όταν μπαίνουν στο σπίτι, εδώ είναι μία όαση, λένε. Και όταν τελειώνει η χρονιά, λένε: «Εμείς τη Δαβιδούλα δεν δώσαμε, πήραμε». Και συνεχίζουν και το καλοκαίρι και στις γιορτές, έχει επικοινωνία με όλους τους δασκάλους. Αλλά ό,τι έρχονται, δεν δώσαμε στη Δαβιδούλα, πήραμε και χαίρονται. Και χαίρεται και το μάθημα η Δαβιδούλα. Και είναι άριστη μαθήτρια, δεν το λες αυτό και πρώτη. Είναι, της αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, της αρέσει η γλώσσα. Είδατε μερικά αυτές οι εκθέσεις που διάβασε, ήταν του 2016. Είναι κάποιες μικρές περιγραφές. Παρόλο που είναι πολύ λίγος ο χρόνος που κάνει μάθημα μέσα στο σπίτι, το πρόγραμμα είναι 10 ώρες μόνο δικαιούται η Δαβιδούλα. Και η Δαβιδούλα είναι πολύ καλή. Μέσα σε αυτές τις ώρες καλύπτει όλη την ύλη της τάξης της. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Διαβάζει πολλά βιβλία, της αρέσουν. Της αρέσει η Πινελόπη Δέλτα που διάβασε. Πω, από τώρα Πινελόπη Δέλτα. Πω. Ναι, όχι από τώρα, πριν από 2 χρόνια. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάει μπροστά η Δαβιδούλα την ηλικία της. Πάει μπροστά. Και μάλιστα αυτά τα αριστουργήματα που δημιουργεί, φαίνεται η όλη καλλιέργειά της, η όλη μορφωσή της. Ένα παιδάκι που είναι τώρα, πόσο χρονών είπαμε, είναι τώρα... Τώρα έκλεισε τα 11. Τα 11, μόνο τα 11 η Δαβιδούλα μας. Χρόνια ευλογία, 11 χρόνια χαράς. Και μάλιστα, Καλόπη μου, λαμβάνει μέρος, όπως το είπα και εγώ προηγουμένως, στις γιορτές όλες του σχολείου, έτσι δεν είναι? Χριστούγεννα, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, στο τέλος που λίγοι την ευχαριστούν, παίρνει μέρος σε όλα τα δρόμενα. Σε όλα είναι η Δαβιδούλα, είναι κάτι το φυσιολογικό. Δοξασμένο το όνομα του καλού Θεού, δοξασμένο το όνομά του. Και τώρα, Καλόπη, θα ήθελα και εσύ. Συγγνώμη, θα πω κάτι. Ναι, η Δαβιδούλα είναι πάντα με το χαμόγελο. Πάντα με το χαμόγελο. Ξυπνάει από την ώρα που θα ξυπνήσει και πάντα περιμένει. Η Δαβιδούλα περίμενε μισό λεπτό, θα έρθει ακόμα η δουλειά. Μανουλίτσα μου, δεν πειράζει, εγώ περιμένω. Θα ακούω, θα τραγουδήσει, θα κάνει οτιδήποτε η Δαβιδούλα. Είναι πάντα χαρούμενη. Είναι η χαρά της παρέας, θα ήθελα να πω. Γεμάτη αγάπη. Είναι πολύ συγκινητικό, Καλόπη μου. Να σας έχει καλά ο Θεός που φέρετε στον κόσμο ένα τέτοιο πλάσμα που μας διδάσκει. Πραγματικά μας διδάσκει. Σας θαυμάζω για ένα άλλο λόγο ακόμη. Ότι ζείτε σε ένα νησί που δεν υπάρχουν νοσοκομεία δίπλα, που δεν υπάρχουν γιατροί, με ένα τέτοιο παιδί. Πώς αισθάνεστε? Πώς τολμάτε να το κάνετε αυτό? Σε ακούμε να μας πεις, Καλόπη. Αφού ο Κύριος μας είναι πανταχού παρόν και δεν μας έχει αφήσει ούτε στην παραμικρή λεπτομέρεια. Έχουμε την Παναγία μας, τον Άγιο Φιλόθεο και τον Άγιο Αρσένιο και όλους τους Αγίους, την Αγία Θεοκτήστη. Μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, καράβια να μην υπάρχουν, αεροδρόμια να μην υπάρχουν, αεροπλάνα να μην υπάρχουν. Όταν υπάρχει
περιστατικό που πρέπει η Δαβιδούλα να πάει νοσοκομείο, κάποιο έκτακτο καράβι θα έρθει, κάτι θα γίνει και την ώρα που πρέπει να είναι η Δαβιδούλα είναι στο νοσοκομείο. 11 χρόνια δεν μας έχει αφήσει. Εδώ οι γιατροί καμιά φορά λένε, μα πώς γίνεται που εσείς μένετε εδώ που δεν έχουμε γιατρούς, έχουμε και την Παναγία μας. 10 χρόνια δεν μας έχει αφήσει. Σε διακοπές που θα πάμε, σε νησιά άλλα που θα πάμε, που δεν έχει καράβια. Ο καλός Θεός δεν έχει αφήσει μέχρι την λεπτομέρεια, Μαρία μου. Μέχρι την λεπτομέρεια. Και μάλιστα Καλλιόπη μου. Συγγνώμη, αυτό ναι. Το ζούμε. Αυτό το ζούμε όλοι. Περιστατικά που να λείπει ο σύζυγος από το νησί, που να είμαι μόνη μου, που ήταν πιο μικρά τα παιδιά. Έχει φέρει έτσι η Παναγιά μας τόσο πολύ καλά. Όλα έγιναν. Πώς, δεν ξέρω. Ναι, πώς δεν ξέρεις με τη χάρη του Θεού όπως το είπες, όλα τα οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, φτάνει εμείς να αφήσουμε τον εαυτό του στα χέρια μας και όλα τα οδηγεί, το έχουμε πει Καλλιόπη μου και πάλι το ξαναλέμε. Να σου πω και κάτι άλλο, κάποτε μου είπες πως ένα θαύμα στο σώμα, στην ύλη, είναι πολύ πιο εύκολο από ένα θαύμα, για πες το εσύ Καλλιόπη μου, μου το είπες και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές. Το ξέρουμε όλοι και ο σύζυγος και εγώ και τα παιδιά. Να σηκωθεί η Δαβιδούλα να περπατήσει είναι πανεύκολο για τον Κύριο. Αυτό που βιώνουμε όμως καθημερινά, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του Θεού για τη Δαβιδούλα, αυτό είναι το θαύμα, Μαρία μου. Αυτό είναι το... Ξέρουμε ότι ο καλός Θεός μπορεί, ο Άγιος Δαβίδ, τίποτε η Παναγιά μας. Αυτό όμως που βιώνουμε είναι πολύ μεγάλο θαύμα. Έτσι. Έτσι. Κρατάει ο Θεός. Σας κρατάει με αυτόν τον τρόπο σε μια εγρήγορση, σε ένα μεγάλο θαύμα, σε ένα διαρκές θαύμα. Ενώ άμα γινόταν όπως λες και εσύ το θαύμα με τα ποδαράκια της, θα είχε ίσως ξεχαστεί και ο καλός Θεός αφήνει κάτι για να δοξάζεται το όνομά Του. Είναι σίγουρο αυτό, Καλλιόπη μου, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όταν ήταν η Δαβιδούλα μέσα στην κυλίτσα μου, που μου τη χάρισε ο καλός Θεός, εγώ θυμάμαι τον παππού τον Κύριλλο, μην φοβάσαι, μην φοβάσαι, κρατήσω από την Παναγία, μην φοβάσαι. Αυτά είναι συνεχόμενα. Ό,τι γίνει, ό,τι δημιουργηθεί, ακούω τον παππούδι μου. Άντε, μην φοβάσαι, ο παππούς ο Κύριλλος. Να έχουμε την ευχή του από εκεί ψηλά που είναι. Αμήν, αμήν, αμήν. Ένας κρυφός Άγιος ήταν ο γέροντας ο Κύριλλος, που κρυβόταν πίσω από αυτή την απλότητα και την πατρικότητα που είχε. Αλλά πώς σου τα πρόβλεψε όλα, πώς σε βοήθησε Καλλιόπη μου, όπως είπες και στην παλιά εκπομπή. Δεν μπορούμε να μην τον θυμηθούμε. Το γέροντα Κύριλλο μιλώντας για τη Δαβιδούλα, έτσι δεν είναι? Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε και τους νονούς της, το σημερινό ηγούμενο του Οσίου Δαβίδ, το γέροντα Γαβριήλ. Ο νονός μου που όπου είναι θα ακούσει τις ομιλίες του, θα χαρεί, τον ακούει μέσα από τις εκπομπές, είναι η χαρά της. Η Δαβιδούλα οτιδήποτε έχει που θα θυμηθεί κάποια μυρωδιά από χόρτα, από οτιδήποτε. Αχ, αυτό είναι στον Όσιο Δαβίδ. Αυτό είναι στον Όσιο Δαβίδ. Μαμά, εκεί πόσο θέλω να είμαι. Έχει τους νονούς της, τον γέροντα, τον πατέρα Νικόδημο, όλους τους πατέρες και η καρδιά της Δαβιδούλας και καθημερινά πνευματικά είναι στον Όσιο Δαβίδ. Μα αχ, μανούλα μου, να είχα εκεί απ' έξω μια καλυβούλα. Να μαγείρευα, να έκανα. Κάποτε όταν ήταν μικρή, της έλεγε ο νονός της, θα έρθεις εδώ τα Δαβιδούλα και θα μας μπαλώνεις, τα κουμπιά μας, θα έρθω. Η Δαβιδούλα κεντάει κιόλα, γιατί λέει θα μάθω να κεντάω γιατί έχουν δουλειά εγώ. Θα φτιάχνω τα κουμπιά, λέει από τη Δαβιδούλα, εκεί θυμάται, είναι η χαρά της. Καθημερινά είναι που ο νους της είναι εκεί, στο μοναστηράκι μας, τον Άγιο Δαβίδ στον νους της. Και συνέχεια είναι που βάζει στον υπολογιστή να ακούσει τον ονό της, να ψάλει, να τον παρακολουθήσει σε ομιλίες.
είναι μεγάλη της χαρά. Όπως ναι. και όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά η Δαβιδούλα είναι παιδάκι στον Οσίου Δαβίδ. Του Οσίου Δαβίδ το παιδί είναι αυτό. Πήρε και το όνομά του Δαβιδούλα. Πότε θα πάμε, μαμά μου λείπει. Χαίρεται πάρα πολύ. Μάλιστα θα σου θυμίσω όταν κάποτε ήταν άρρωστος ο νονός της. Για πες, για πες. Θα πήγαινε νομίζω στην Κύπρο και ναι, ναι. η μαμά μου λέει, είχε πάει ήδη στην Κύπρο. Και έλεγε, μαμά μου, κάνω πολύ προσευχή για τον ονό μου. Μην πάθει τίποτε, μαμά μου, κάνω πολύ προσευχή για τον ονό μου. Προσεύχομαι, χωρίς έτσι να της πούμε τίποτε ή να έχει γίνει τίποτε. Και μετά όταν είχαμε πάει μετά από καιρό και μου έλεγε, μαμά, ανησυχώ για τον ονό μου, ανησυχώ για τον ονό μου. Και όταν ήταν στην Κύπρο που ήταν, μα λέει, ναι, λέει, είχε αρρωστήσει ο Γιανούλης στην Κύπρο. Ναι, και είχε γυρίσει τα βιδούλα και έκανε προσευχή. Διαισθάνθηκε χωρίς να ξέρει τίποτα. Γι' αυτό λέω, είναι μια ψυχούλα. Όταν θα πάμε στην Εκατοταπηλιανή, μαμά θέλω ένα κεράκι για τους νονούς μου. Για τους πατέρες των Οσίων Δαβίδ. Όπου πάμε θα γράψει ονόματα. Και για τον γέροντά μας, τον Χρυσόστομο, τον πατέρα Χρυσόστομο και για τους πατέρες. Γράφει Δαβιδούλα. Όλους. Θυμάται όλους όπου είναι και είναι μπορεί να θυμηθεί ονόματα για τους δασκάλους της, θα γράψει και θα δώσει από μόνη της. Τώρα θα της πεις να δώσει και τα ονόματα όλων που εργάζονται στην Πειραϊκή Εκκλησία και όλων των ακροατών που μας ακούνε. Θα προσθέσει και εμάς η Δαβιδούλα στα ονόματα που γράφει. Την παρακαλούμε, πες, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη μου, τι να σου πω, μας κατασυγγενείς. Θες να πεις κάτι άλλο, Καλλιόπη μου, που θυμάσαι? Είναι τόσο πολλά, τώρα ό,τι μου ήρθε στο μυαλό, είναι τόσο πολλά. Η Δαβιδούλα είναι αστήρες στην πηγή χαράς. Οι προσευχές να γίνει το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Τις προσευχές ένα κυριελέσον, όπως ο καλός Θεός θέλει να δει τη Δαβιδούλα. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Μας συγκίνησε η Δαβιδούλα, μας συγκίνησες και εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καλλιόπη. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας ακούει τώρα και μακάρι να ήταν να μας πει δυο λόγια, αλλά δεν πειράζει, μας τα είπες εσύ. Ευχαριστούμε τον καλό Θεό, τον Άγιο Δαβίδ, όλους τους Αγίους και τον Γέροντά μας. Ήταν η μητέρα της Δαβιδούλας, η κυρία Καλλιόπη Κουτσορίζου, από την Πάρο, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την κυρία Μαρία Μακρύ πριν από λίγα 24 ώρα για το ολοζώντανο αυτό θαύμα, το θαύμα της Δαβιδούλας. Και επειδή σίγουρα είσαστε και εσείς όπως και εμείς πάρα πολύ συγκινημένοι, χθες, μόλον ότι ήταν λίγο δύσκολο να ακούσουμε καθαρά τη φωνή της μικρής Δαβιδούλας, άξιζε να κάνουμε έναν κόπο παραπάνω. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Χθες μας διάβασε τις εκθέσεις της. Σήμερα όμως κρατάει στα χέρια της ένα παλιό αναγνωστικό της Πέμπτης Δημοτικού και θα μας διαβάσει κάποια κείμενα από αυτό το βιβλίο που πλέον δεν κυκλοφορεί και που δεν το έχουν τα παιδιά στα χέρια τους. Και στη συνέχεια, με αυτήν την δική της ζωντάνια, με αυτόν τον ιδιαίτερο δικό της τρόπο, θα μας πει καλάντα. Καλάντα Χριστουγέννων Βυζαντινά, αλλά και καλάντα Πρωτοχρονιάς. Ξεκινώντας όμως, πριν μας πει τα καλάντα, να μας ψάλει μεγάλη νον ψυχήν και το μυστήριον μέγα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο σε αυτό, αλλά να ακούσουμε όλοι με προσοχή το μεγαλείο της ψυχής της Δαβιδούλας, που μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, με όποια πιθανά τεχνικά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, μεταφέρεται κατευθείαν στην ψυχή του καθενός μας. Και ακούγοντας τη μικρούλα, ελάτε να ενώσουμε τις προσευχές μας, ο Θεός να της δώσει δύναμη και υπομονή να τα καταφέρει στην επέμβαση που πρέπει να υποβληθεί. Λοιπόν, Δαβιδούλα, σε αυτό το σημείο ήθελα να μου διαβάσεις, ξέρω που έχεις το παλιό αναγνωστικό, τα καλά εκείνα αναγνωστικά, και ήθελα από μέσα να μου διαβάσεις κάποιο κείμενο, κάποιο ποίημα, ό,τι εσύ θέλεις. Σε ακούω, Δαβιδούλα μου. Σημαίνουν Χριστούγεννα, οι εκκλησίες σημαίνουν
Παναγιά και οι φωνές που βγαίνουν από τα βάθη, το διάτατο κάθε καμπάνας στο στόμα. Μοιάζουν χερουβικούς ψαλμούς, σαν από ουρανιά δώμα. Χιλιάδες τα Χριστούγεννα τα τραγουδούν αγγέλη και κάθε χτίδα από ψηλά που κάθε στέρι στέλνει. Μοιάζουν αγγελική ματιά, θρησκεία, γλυκιά μάνα. Την όμορφη ειρήνη σε σειραλιά και στην καμπάνα και πόσο εκείνη η λαλιά σελεύει στην καρδιά μας. Όσο σε εκείνος ο σταυρός από τα καμπαναγιά μας χάνει βάσια στην αντρίδα, αντιλιάδα, χύνοντας τόσες χρυσές ακτίδες, χύνει βάσια μας στην ψυχή γλυκές χρυσές ελπίδες. Τι ωραίο που ήταν το παλιό αναγνωστικό, τι ωραία κείμενα που είχε Δαβιδούλα μας. Δαβιδούλα, άμα θα συγκρίνεις το αναγνωστικό που έχεις τώρα, είσαι στην πέμπτη τάξη, έτσι δεν είναι? Και συγκρίνεις το αναγνωστικό της πέμπτης δημοτικού με αυτό το παλιό της πέμπτης δημοτικού, τι έχεις να πεις στους ακροατές μας για τα κείμενα που περιέχει? Ότι είναι πολύ πιο πολύτιμα από τα σημερινά. Λοιπόν, θα μας διαβάσει και κάτι άλλο από το παλιό αναγνωστικό? Ναι, είναι από άλλο ένα βιβλίο, η γέννηση του Χριστού. Ακούμε, Δαβιδούλα μας. Να μου του Σταύρου ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, την ώρα που άνοιξε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι. Να είδω την πρώτη του ματιά και το χαμόγελο του, το στέμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του. Να λάμψω από τη λάμψη του κι εγώ σαν διαμαντάκι, και από τη θεία του πνοή να γίνω λουδάκι. Να μου σχοβοηθώ κι εγώ από την ευωδία που άναψε στα πόδια του τον μάγων γιατρία. Θέλω να πεις στους ακροατές μας ποιανού είναι αυτό το ποίημα. Του Κωστή Παλαμά. Μπράβο, του μεγάλου εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Τι όμορφο που είναι. Λοιπόν, και τώρα τι θα μας πεις από το παλιό βιβλίο, από τι θα μας πεις τώρα? Θα σας πω από τα ξεκινιάτικα και το μεγάλη είναι ψυχή μου. Μεγάλη είναι ψυχή μου, την τίμιο πέραν και δόξο πέραν των άνωστων τεσμάτων, μυστηρίων ξένων, ωρών και παράδοξων, ουρανών των σπηλαίων, φρόνων, χερουβικών την παρθένων, τη φάτνη χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχωρήτος, Χριστός ο Θεός, όν ανυμνούντες μεγαλύνομε. Θα συνεχίσουμε με τα βυζαντινά κάλαντα. Ανάρχος Θεός, τα θέλει.
Εδώ θα θέλω να πω στους ακροατές μας ότι αυτή είναι η Δαβιδούλα μας που βρίσκεται υποτίθεται σε αναπηρικό καρότσι και που γεννήθηκε σαν ένα αγγελούδι. Αυτά τα είπαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, το πρώτο μέρος, και τα λέμε και στο δεύτερο μέρος, γιατί πολλοί ακροατές μας δεν άκουσαν την προηγούμενη, το πρώτο μέρος, και έτσι πρέπει να ξέρουν με ποια Δαβιδούλα έχουν να κάνουν. Είπε καλησμέρα και καλό αγώνα. Αυτή είναι η Δαβιδούλα. Αυτό είναι το μικρό θαύμα που ζει στην Πάρο. Ένα θαύμα ολοζώντανο μέχρι σήμερα, ένα μεγαλείο ψυχής για όλους, όπως μεγαλείο βεβαίως είναι και οι γονείς της και όλη της η οικογένεια. Και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτε περισσότερο, θα ακούσουμε τον αδερφό της, τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι μαθητής της τρίτης λυκείου και ετοιμάζεται φέτος να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Στη σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και αυτός με την κυρία Μαρία Μακρύ. Να σου πω, Θοδωρή μου, εσύ ντράπηκες ποτέ που έχεις μια αδερφούλα σε αναπηρικό καρότσι με ποδαράκια τροφικά? Μα γιατί να ντραπώ, είναι κάτι που είναι εντελώς φυσικό και εκτός αυτού είναι η αδερφή μου, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ντροπείς. Μπράβο, Θοδωρή μου, και μάλιστα όταν ο Θεός επέτρεψε. Έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο, και όχι μόνο, επέτρεψε ο Θεός το τέρας που έβλεπαν να γεννηθεί αγγελούδι και άφησε κάτι. Το λόγο τον ξέρει ο ίδιος ο Θεός. Για πες μου, Θοδωρή μου, οι άλλοι, οι φίλοι, οι μαθητές κλπ. Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της Δαβιδούλας? Αρχικά η παρέα μου αγαπάει πολύ την Δαβιδούλα και πολλές φορές λέγαμε και για το καλοκαίρι να καμιά φορά άμα την παίρναμε μαζί μας για το οτιδήποτε, αν θέλει να χάρει λίγο, να περάσει λίγο την ώρα της καμιά φορά. Αλλά δεν κοιτάνε το θέμα της Δαβιδούλας γενικά όλος ο κόσμος ως κάτι το αφήσει χωριστό ή να το λυπούνται. Συμπεριφέρονται στην Δαβιδούλα σαν ένα κανονικό μέλος της κοινωνίας.
Πολύ χαίρομαι που το λες. Και να μου πεις τώρα, όταν διασκεδάζετε, όταν χορεύετε με τη Δαβιδούλα, σε είδα και συγκινήθηκα, Θοδωρή μου, στο γάμο της Αναστασίας μας, που χόρεψες με τη Δαβιδούλα έχοντάς την αγκαλιά. Αυτή η εικόνα δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Πες λοιπόν στους ακροατές μας πώς χορεύεις με τη Δαβιδούλα, πώς παίζεις με τη Δαβιδούλα. Εντάξει, άμα βρω χρόνο και... Γιατί πολλές φορές μου ζητάει η Δαβιδούλα να περάσω πολύ το χρόνο μαζί, αλλά πολλές φορές δεν έχω χρόνο λόγω των διαβασμάτων και των υποχρεώσεών μου. Αλλά όποτε μου δοθεί η ευκαιρία, περνάμε ευχάριστα τον χρόνο μας, είτε παίζοντας, είτε χορεύοντας ή το οτιδήποτε. Κάτι το οποίο θα ήθελα να πω είναι το γεγονός να μην νιώθει κανείς άσχημα ή ντροπή ή μειονεκτικά ή το οτιδήποτε αν έχει κάποιο μέλος με κάποιες κηρυτικές ή το οτιδήποτε δυσκολίες. Είναι ένα φυσιολογικό και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας και πρέπει να το συμπεριφέρεται σαν ίσο. Γιατί και το ίδιο το παιδί, άμα δεν το συμπεριφέρεσαι σαν ίσο ή το συμπεριφέρεσαι να έχει κάποια ιδιαιτερότητα, το καταλαβαίνει και αφομοιώνεται από το ίδιο. Οπότε μετά και αυτόν ο ψυχισμός και ο χαρακτήρας του αλλάζουν εντελώς. Αυτή η στάση σου και το μήνυμά σου θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Σε χαιρετάμε. Ακούσαμε και τις σκέψεις του Θοδωρή, του αδερφού της μικρής Δαβιδούλας, που είναι μαθητής στην τρίτη λυκείου. Τι λόγια να βρούμε να πούμε τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με ό,τι έχουμε ακούσει και σήμερα, όπως και χθες. Μεγάλη συγκίνηση για όλους μας, μεγάλη συγκίνηση και για εσάς, όμως το ζητούμενο για όλους τούτη την ώρα είναι να παρακαλέσουμε ο καθένας από όπου και αν βρισκόμαστε τον Θεό μας να στηρίξει τη μικρή Δαβιδούλα στην καινούργια περιπέτεια που υπάρχει μπροστά της και την οποία η ίδια περιμένει να αντιμετωπίσει με την ίδια υπομονή και καρτερικότητα όπως και όλα τα υπόλοιπα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματικά δεν ξέρω ποιος δίνει και ποιος παίρνει περισσότερο κουράγιο. Όλοι εμείς που καλούμαστε να συμπαρασταθούμε με τον τρόπο μας ή τα πρόσωπα που έχουν ανάγκη από την προσευχή μας, όπως η Δαβιδούλα που η ίδια μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Την ακούσαμε τόσο χαριτωμένα να μας διαβάζει αποσπάσματα από το παλαιό αναγνωστικό της Πέμπτης Δημοτικού. Η ίδια επέλεξε τα κείμενα που ήθελε, τα κείμενα, τα ποίηματα και εκείνο που μιλούσε παραπάνω στην καρδούλα και την ψυχή της. Την ακούσαμε να ψάλλει «Μεγάλινον ψυχή μου», «Μυστήριον ξένων». Την ακούσαμε να μας λέει βυζαντινά κάλαντα Χριστουγέννων, αλλά και κάλαντα Πρωτοχρονιάς. Και βέβαια, συγκινηθήκαμε όλοι μας. Είπαμε ότι ήταν μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η κυρία Αμακρή με τη μικρή Δαβιδούλα. Και σίγουρα ο ήχος μπορεί να μην μας βοηθούσε. Όμως το μεγαλείο της ψυχούλας περνούσε μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, έφτανε μέσω ραδιοφώνου σε όλους μας και συγκλώνησε τις ψυχές μας πραγματικά. Βέβαια, προηγουμένως στην παρουσίαση κάναμε και ένα λάθος. Ήταν το Μυστήριο Ξένων και όχι το Μυστήριο Μέγα. Το Μυστήριο Μέγα είναι η εκπομπή που έχουμε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Δικαιολογήστε μας τα λάθη, δικαιολογήστε μας τη συγκίνηση, δικαιολογήστε την ιδιαιτερότητα των δύο αυτών πρωινών εκπομπών, δικαιολογήστε την μέρα που ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο και όλοι μαζί να δοξάσουμε τον Θεό όπως το κάνει και η οικογένεια Κουτσορίζου
από την Πάρο, η οικογένεια της Δαβιδούλας. Γιατί νωρίτερα ακούσαμε και τη μητέρα της, την κυρία Καλλιόπη. Στα όσα τηλεφωνικά είπε πριν από λίγα 24 ώρα και κατέγραψε η κυρία Μακρύ και μας τα παρέδωσε με ιδιαίτερη περηφάνεια και συγκίνηση για να ακούσει ο κόσμος αυτό το μεγάλο θαύμα και πραγματικά να πρέπει όλοι μας να υποκληθούμε μπροστά τους. Για ποιο λόγο ο Θεός επιτρέπει κάποιες καταστάσεις? Είμαστε απειροελάχιστοι για να μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις βουλές του Θεού. Εμείς απλά να εξητούμε το έλεος Του. Αυτό δεν πρέπει. Σε κάθε βήμα της ζωής μας, στα εύκολα και στα δύσκολα, στα μικρά και τα μεγάλα, στα χαρούμενα και στα λυπημένα, ό,τι και αν είναι αυτό που βρίσκεται μπροστά μας, εμείς απλά να ζητάμε να είναι ευλογημένο από τον ίδιο το Θεό. Όπως ζήτησε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο και η μικρή Δαβιδούλα. Καλή υπομονή, καλό αγώνα, να έχουμε πίστη. Από ένα μικρό κορίτσι καθυλωμένο λόγω της τετραπληγίας στο μικρό του καροτσάκι. Πολύ μεγάλη ψυχή όμως για να μπορεί να μένει εκεί καθυλωμένη. Με μια άλλη περιπέτεια που έρχεται μπροστά της και που είναι έτοιμη να την αντιμετωπίσει μαζί με τις προσευχές όλων μας. Να δώσει ο Θεός και οι Άγιοι προστάτες της, όσιος Δαβίδ του οποίου φέρει το όνομα, να τα καταφέρει και σε αυτή την περιπέτεια. Και να είμαστε σε θέση πάλι να την ακούσουμε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Να μας μιλάει, να μας διαβάζει, να μας τραγουδάει, να μας ψάλει. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε δικά σας μηνύματα. Είναι όλα πολύ συγκινητικά. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Ας κάνουμε την αγάπη πράξη για αυτό το μικρό κορίτσι. Το μόνο που ζητάει είναι η προσευχή. Τίποτε περισσότερο. Και ας ακούσουμε, πριν σας αποχαιρετήσουμε και εμείς, την αποφώνηση της κυρίας Μαρίας Μακρύ, η οποία θυμάται για τα χρόνια που έζησε μαζί με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Δανίλη Γούβαλη, τα όσα έκαναν και τα όσα θα μας πει και η ίδια για τη μικρή Δαβιδούλα στην δική της αποφώνηση για το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτού του μικρού, ας το πούμε, αφιερώματος στο θαύμα της Δαβιδούλας. Θα πούμε, γιατί άφησε ο Θεός αυτό το πλάσμα κάποια μόνο σημάδια στα ποδαράκια της από αυτά που οι γιατροί έβλεπαν, σίγουρα για εμάς, για να φανερώνουν το μεγάλο θαύμα της μεταμόρφωσης της Δαβιδούλας μέσα στην κοιλιά της μητέρας της, αλλά και για του λόγου το αληθές, ότι υπήρχε όντως πρόβλημα και έτσι να δοξάζεται ο μεγαλοδύναμος με αυτό το πλάσμα που αποτελεί τη χαρά των δικών της και όσων τη γνωρίζουν. Όλοι ας μίξουμε τις προσευχές μας να ξεπεραστεί ο νέος πειρασμός. Και εκείνος που θα βοηθήσει σίγουρα είναι ο μακαριστός πατήρ Δανίλη Γούβαλης, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας ακούει από τους ουρανούς και χαίρεται. Ενθουσιάστηκε με την παλιά εκπομπή και μάλιστα αξίζει να το πω τώρα, φεύγοντας από το ραδιοσταθμό, γιατί η τότε εκπομπή ήταν στον αέρα. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος για αυτό το θαύμα που σαν μικρό παιδί έτσι γινόταν ο παππούλης μας όταν χαιρόταν. Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Και δεν έγινε μόνο αυτό. Όταν ήρθε σπίτι μας παραμονές Χριστουγέννων για τελευταία φορά, γιατί μετά αρρώστησε βαριά, αποσύρθηκε και κοιμήθηκε στις 11 Ιουλίου του 2009, η κυρία Κοτσορίζου με το σύζυγό της προσκλήθηκαν από εμάς να έρθουν στο σπίτι μας να τους γνωρίσουμε και έτυχε να παρευρεθούν όταν σε αυτό ήταν και ο παππούλης μας. Θα πούμε ότι ο μακαριστός μας παππούλης πατήρ Δανίλη φιλοξενεί το πολύ συχνά για χρόνια στο σπίτι μας και εργαζόταν νυχθημερών είτε μέσα είτε όλη η μέρα τρέχοντας παντού, παρακολουθώντας τα 3.000 πνευματικά του τέκνα, εξομολογώντας, παρηγορώντας και όχι μόνο. Πήγαινε και στους δύο ραδιοσταθμούς, Πειραιός και Εκκλησίας της Ελλάδος,
και έκανε εκπομπές αντιαιρετικές και εκείνο το περίφημο «Θαύματα και θαυμάσια», εκπομπές από την ημέρα που λειτουργούσαν, από το 1900, που λειτουργήσαν, συγγνώμη, το 1988 η ραδιοσταθμή, μέχρι που κοιμήθηκε 11 Ιουλίου του 2008, η μέρα της Αγίας Ευφημίας, όχι τυχαία. Οι εκπομπές του αξίζει να πούμε ότι ήταν η Ορθοδοξία και Κακοδοξία, αντιαιρετική εκπομπή με ψευδόνυμο Β' Βιβλικό στην Πειραϊκή Εκκλησία και επίσης αντιαιρετική Ορθοδοξία και Κακοδοξία στην Εκκλησία της Ελλάδος. Εκπομπές που άκουγε ολόκληρη Ελλάδα, ακόμα και τα μοναστήρια μας και το Άγιον Όρος. Και το αξιοθαύμαστο ήταν ότι όπου πηγαίναμε εκδρομές αναγνώριζαν τη φωνή του. Η αγάπη, η απέραντη με την οποία μας περιέβαλε, τον έκανε να διοργανώνει συνεχώς εκδρομές στο εσωτερικό και εξωτερικό και να μας πηγαίνει σε αυτές τις αλυσμόνητες εξόδους όπου ασκούσε η Ιεραποστολή. Όλα εκεί ήταν ευλογημένα, ούτε μία ώρα δεν άφηνε ανεκμετάλλευτη ο πατήρ Δανίλ. Όταν δεν είμαστε σε επισκέψεις σε μοναστήρια και αξιοθέατα της περιοχής που επισκεπτόμαστε, δεν μας άφηνε στην ξεκούρασή μας. Τα βράδια που γυρνάγαμε στο ξενοδοχείο μας μάζευε και έκανε τον περίφημο πρίνο. Πρίνος ήταν το τεράστιο πουρνάρι στο πλάι της Αγίας Παρασκευής Μαλακάσας, όπου μαζευόμαστε τα ατέλειωτα βράδια του καλοκαιριού και τα περνάγαμε μαζί του. Τότε τα παιδιά μας έπαιζαν γύρω μας μέχρι τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ενώ οι μεγάλοι παρακολουθούσαμε το πρόγραμμα που διεύθυνε ο παππούλης. Διαβάζαμε από κάποιο ψυχοφελές βιβλίο, το διακόπταμε τραγουδώντας τα ωραιότατα εκείνα τραγούδια, από τα οποία πολλά ήταν δικής μας παραγωγής, δηλαδή του παππούλη και ημών, και με μελωδία ενός γνωστού τραγουδιού τα λέγαμε. Και όχι μόνο, διακόπταμε για να ακούσουμε κάποιο ταλαντούχο μίμο και να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Διακόπταμε για να πάρουμε τηλέφωνο σε κάποιο πνευματικό μας αδερφό που εκείνη την ώρα είχε πρόβλημα. Πού ξέραμε ότι είχε? Ο παππούλης μας με το διορατικό του χάρισμα το διέκρινε αυτό. Ο πιο αστείος της παρέας του έκανε τότε φάρσα, ενώ όλοι με την υπόδειξη του παππούλη σωπαίναμε. Με όσα δε έλεγε εκείνος ο αστείος, τρελαινόταν από την άλλη πλευρά ο ακούων και μπορεί να γέλαγε, αλλά και να απορούσε και να θύμωνε. Όταν θύμωνε στο τέλος, εμείς που κρατάγαμε με το ζόρι το γέλιο μας, ξεσπάγαμε σε 38 γέλια, τόσο 38 που ο άλλος τότε καταλάβαινε από πού προέρχονταν το τηλεφώνημα και το γέλιο. Και τέλος του μίλαγε ο παππούλης μας. Το θαύμα που προέκυπτε ήταν διπλό. Εκείνος που δεχόταν το τηλέφωνο λυτρωνόταν. Εμείς που γελάγαμε επίσης λυτρωνόμαστε. Μια φορά εμπιστευτικά είπε σε μια πνευματική μας αδερφή, να ήξερες πόση ανάγκη είχαν όλοι αυτοί που γελούσαν τώρα. Και τι άλλο δεν κάναμε στους ατέλειωτους πρίνους. Ερμηνεύαμε λέξεις ελληνικές, χρησιμοποιώντας το λεξικό του περίφημου καθηγητού κυρίου Μπαμπινιώτη και δάσκαλού μου παρεπιπτόντος. Το λέω αυτό χάριν ευγνωμοσύνης απέναντι του μεγάλου επιστήμονα, με σκοπό να μάθουμε λέξεις ελληνικές. Όχι μόνο όσοι ήξεραν γαλλικά, γνώριζε και ο παππούλης μας άπτεστα τη γαλλική γλώσσα, μας μάθαινε γαλλικές λέξεις, άλλοι αγγλικές. Ατέλειωτες ώρες από την ώρα που έδει ο ήλιος μέχρι τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, που είπαμε μετά τα μεσάνυχτα όλες τις καυτές μέρες του καλοκαιριού εκτός Σαββάτου για τους ευνόητους λόγους, για να μας προφυλάξει βέβαια από τις καυτές νύχτες των πειρασμών που θα περνάγαμε μακριά του στην πολύ βοιατική, γεμάτη παγίδες και κινδύνους.
και τι άλλο δεν κάναμε και δεν μαθαίναμε σε αυτές τις βραδιές. Αλλά τέτοιες συναντήσεις δεν γίνονταν μόνο στην Αγία Παρασκευή Μαλακάσας, αλλά σε σπίτια, έξω από τόσα και τόσα εκκλησάκια που λειτουργούσε πανηγυρίζοντάς τα ο παππούλης, και μάλιστα πολλά από αυτά αναστηλωμένα, εκτισμένα από τα χέρια του, πολλά παρανόμως μέσα στη νύχτα. Πρίνους λοιπόν ονόμασε πλέον όλες αυτές τις συγκεντρώσεις που γίνονταν παντού, και σήμερα ένα πρίνο έχουμε με επικεφαλή στον πατέρα Δανιήλ, γιατί αυτός, είπαμε, μου έδωσε την ευλογία να κάνω εκπομπές. Κοντά του μαθήτευσα προσκεκλημένη πολλές φορές την αγαπητότατη στη χριστιανοσύνη εκπομπή του «Θαύματα και θαυμάσια». Εδώ αξίζει, αγαπητοί ακροατές μας, να ακούσετε ποιητικά να απαγγείλω το τραγούδι του πρίνου που μαζί με τον παππούλη μας το δημιουργήσαμε, και βάζοντάς το, όπως είπαμε, και τη μελωδία ενός γνωστού τραγουδιού, το τραγουδάγαμε κάθε φορά. Ακούστε το ποιητικά υπομένο. Η παρέα του πρίνου. Στίχη, μέλη της παρέας του πρίνου. Μουσική από καντάδα της παλιάς Αθήνας. Ξέρω μια παρέα ζεστή, ζωηρή και επιστημονική, όπου βρίσκεις μεγάλους, μεσαίους, μικρούς, αλλά και εκδρομικούς. Όλοι εκεί τραγουδούν, μελετούν, ερωτούνε, γελούν, αναπολούν περασμένες στιγμές, θλιβερές και γλυκές. Και ο πρίνος πυκνός, σταθερός, εποπτεύει διαρκώς, διώχνει την αμορφωσιά, φέρνει φως και ανεβαίνει ψηλά ο λαός. Σημείωση του παππούλη μας. Ο πρίνος είναι ένα ωραίο και μεγάλο πουρνάρι στο προάβλιο του Ναού Αγίας Παρασκευής Μαλακάσας Αττικής. Όταν είναι καλοκαίρι, συγκεντρώνει στο χώρο του αρκετούς χριστιανούς πάσης ηλικίας τις βραδινές ώρες για μελέτη, για συζήτηση, για γνωριμία, για εκτόνωση. Λοιπόν, μάκρυνε ο λόγος και ξεχαστήκαμε. Η οικογένεια της κυρίας Καλόπης Κουτσορίζου, όντας στην Αθήνα παραμονές Χριστουγέννων του 2008, προσκλήθηκε από εμάς στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας βρισκόταν τότε, όχι τυχαία, και ο πατήρ Δανιήλ Γούβελης για εξομολόγηση πολλών πνευματικών αδερφών που έμενα στην Αθήνα, όπως συνήθιζε να κάνει πολύ συχνά. Έτσι, δέχτηκε στο εξομολογητήριο και την οικογένεια Κουτσορίζου και ευλόγησε τη Δαβιδούλα, προβλέποντας ότι μπορεί όταν μεγαλώσει να γίνει και μοναχή. Λοιπόν, δεν μπορεί ο πατήρ Δανιήλ να μην βοηθήσει και τώρα τη Δαβιδούλα, αφού επιβλέπων είναι αυτός, και πάλι χαίρεται και πάλι είναι ενθουσιασμένος και μας ευλογεί με τα δυο του χέρια. Αλυσμόνητε πατέρα μας, σου κάνουμε σήμερα ένα συντομότατο αφιέρωμα. Σου αξίζει πολύ μεγαλύτερο και πολύ αξιότερο. Συγχώρεσέ με για την αναξιότητά μου. Εύχου από εκεί που είσαι, μαζί με το γέροντά σου Άγιο Πορφύριο, για μας και τους εργαζομένους στην Πειραιακή Εκκλησία, για τον κύριο Λυκούργο Μαρκούδη, για την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που υπερκουράζεται στο τηλεφωνικό κέντρο, για όλη την Ελλάδα μας που στενάζει σήμερα, για όλο τον κόσμο, για όλους που μας ακούνε. Να έχουμε την ευχή σας, Άγιε Πορφύριε και πατέρα Δανιήλ. Ευχηθείτε ιδιαίτερα για τη Δαβιδούλα μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, επιβάλλεται να πω πάλι την προόραση του πατρός Δανιήλ όσον αφαιρά την εκπομπή του 2008. Πρόβλεψε λοιπόν, φεύγοντας μαζί του από το ραδιοσταθμό, ότι αυτή η εκπομπή θα μπει και θα ξαναμπεί και θα ξαναμπεί. Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί αμέσως μετά, όπως είπαμε, αρρώστησε και κοιμήθηκε. Οι ευχαριστίες είναι από εμάς,
για την κυρία Μαρία Μελετιού Μακρύ, για τον κόπο που έκανε, για την αγάπη της να μας εμπιστευτεί αυτό το υλικό, αυτές τις πολύ προσωπικές συνεντεύξεις με την οικογένεια Κουτσορίζου που ζει στην Πάρο, την οικογένεια της Δαβιδούλας, για τη μικρή Δαβιδούλα που μας γνώρισε και που ευχόμαστε όλοι μας ο Θεός να την έχει καλά και να τη βγάλει νικήτρια και στη νέα δοκιμασία. Το μεγαλείο του Θεού δεν ερμηνεύεται. Έλατε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, να ολοκληρώσουμε κι εμείς τη μέρα μας που ξεκίνησε ραδιοφωνικά με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας την προσευχή μας μέσα από την καρδιά μας. Και ο καλός Θεός και οι Άγιοι Προστάτες να στηρίξουν για μία ακόμα φορά τη μικρή Δαβιδούλα. Κυρία Μακρύ, ευχαριστίες πολλές και εμείς απλά υποκλεινόμαστε δοξάζοντας τον Θεό. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.